Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις πως το πεις τεστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για παρτί μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για παρτί μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη σε 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας όπως κάθε μεσημέρι μέχρι και τις 4 με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων. Τον Ιωάννη Δησιράπη στο production και την κυρία Ιωάννα Ματζουκίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας την καλύτερη τιμή της αγοράς. Όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133. .955 και ενώ το μήνυμα στο 54340 Μετρόπολη σε 95,5 στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Μία μέρα με πολλά, με πάρα πολλά τα οποία μπορεί να πει κανείς και θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Με διαγωνισμό, καθώς έχουμε 14 εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο με την Κυριακή, καθώς στις 4 παρατέρτο θα κληρώσουμε 14 εισιτήρια. Γράφετε ΑΜΗ3
αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το αποστέλνετε στο 54-344. 14 από εσάς θα κερδίσετε από ένα εισιτήριο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μπορέσετε να δείτε από κοντά την αγαπημένη σας ομάδα, για το πώς θα βγάλει αντίδραση μετά από αυτόν τον αποκλεισμό από την Σλόβαν Μπρατισλάβας μετά το θεσμό 3-2, το οποίο δεν έφτανε. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε, αλλά η νίκη δεν έφτασε. Αν είσαι επαγγελματίας, τότε δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα το τρίμερο Laptop Clearance Festival στο πλαίσιο Καλαμαριάς, μόνο για τρεις μέρες, 28, 29 και 30 Αυγούστου. Εκεί θα βρεις λάπτοπ με αυτόνομη κάρτα γραφικών από 249 ευρώ. Στο πλαίσιο Καλαμαριάς θα βρεις πάνω από 400 λάπτοπ brands όπως HP, Dell, Lenovo, Toshiba και Alienware, σε τιμές οι οποίες πραγματικά δεν χάνονται με τίποτα. Λοιπόν, είχαμε χτες δύο νίκες, οι οποίες δεν φτάσαν όμως ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε στην ΑΕΚ για να περάσουν τον επόμενο γύρο. Φαντάζομαι ότι από χτες έχετε ακούσει άπειρα πράγματα, απίστευτες απόψεις για το τι φταίει, τι δεν φταίει, τι έγινε, τι έπρεπε να γίνει, γιατί δεν έγινε. Ένα σωρό πράγματα τα οποία πολλά εξ αυτών έχουν δώσει αλήθειες. Για να τελειώνουμε κάποια στιγμή με το παραμύθι. Πρώτον, με την ΑΕΚ που είδαμε χθες, πάνε να πει ότι δεν γουστάρανε με τίποτα τον προπονητή. Οι ποδοσφαιριστές, ποιοι, πώς, τι, δεν μπορεί ξαφνικά να βλέπεις άλλη ομάδα. Γιατί εγώ άλλη ΑΕΚ είδα. Άλλη ΑΕΚ είδα στο πρώτο παιχνίδι με την Τραμπζονσπορ, άλλη ΑΕΚ είδα με την Ξάνθη και ξαφνικά με τον Κωστένογλου βλέπουμε μια ΑΕΚ η οποία έφτασε μία ανάσα από το να πάρει και την πρόκριση. Δεν ήθελε και πολύ. Λίγο εκεί ο Ολιβέιρα να πλάσανε καλύτερα και να μην προλάβει τον Τραντοφλέκας με το πόδι και η αμυντική, να γίνει το 0-3 και να δεις τα μεμέτια μετά πως θα τρέχουνε. Δεν θέλει πολύ. Λίγο να σε υποτιμήσει ο αντίπαλος. Λίγο εσύ να βγάλεις αυτό που πραγματικά μπορείς να κάνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ιδίου το αποτέλεσμα. Δυστυχώς για την ΑΕΚ, καλά ακούτε, δυστυχώς για την ΑΕΚ, γιατί ο παδός της ΑΕΚ πήγε να φουσκώσει, αλλά έμεινε με αυτή την γλυκόπικρη γεύση ότι ναι μεν πέτυχε μια σπουδαία νίκη, αλλά δεν έφτανε για να δει την ομάδα του στους ομίλους του Europa League. Παρένθεση, είναι η πρώτη φορά στα χρονικά από τη στιγμή που έγιναν η διοργάνωση του Europa League από UEFA, έγινε Europa League με ομίλους, είναι η πρώτη φορά που δεν συμμετέχει ούτε μία ελληνική ομάδα. Μετά τον αποκλεισμό τόσο του ΠΑΟΚ όσο και της ΑΕΚ, γιατί μπορεί ένας φίλος να μου έστειλε κάτι χαριτολογώντας ότι ο Τίγρης είναι γάτα και έστειλε τον Κωστένογλου με τα κομποσχήνια να έχει τη βοήθεια της Παναγίας Τραπεζούντας και να πάρει την τύχη του. Αλλά δυστυχώς δεν την είχε. Μπορεί να έχει όλη την ευλογία της, αλλά την τύχη, αυτή τη ρημάδα την τύχη που λέω, που χρειάζεται στο ποδόσφαιρο, δεν την είχε, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί. Υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που λέει κάποιος στο πρώτο παιχνίδι, αν δεν γινόταν αυτά. Εννοείται. Σε δύο παιχνίδια είναι συνδυασμός αποτελεσμάτων. Και επειδή αυτό εισέπραξα ότι αν γουστάρουν οι ποδοσφαιριστές έναν προπονητή καλός, αν δεν γουστάρουν κακός ή αν κάποιος δεν κάνει για μια ομάδα, τότε αντίο ζωή. Ο Πορτογάλος ο οποίος είχε έρθει στην ΑΕΚ
σχόλασε με το καλημέρα, γιατί πολύ απλά δεν τέριαζε. Έκαναν κάποιοι το λάθος. Ό,τι θέλετε. Είδου το αποτέλεσμα. Φτάνουμε στον ΠΑΟΚ. Όπου για τον ΠΑΟΚ μπορεί να πει κανείς να μιλάει ώρες ατελείωτες για αυτό το οποίο συνέβη. Καταρχήν να πω ότι όλοι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πάντα κάτι φταίει. Μετά τον αποκλεισμό του Άρη από τη Μόλτε, μετά από αυτή την επική ανατροπή, η οποία δυστυχώς για τους οπαδούς του Άρη δεν ολοκληρώθηκε, λέγαμε να το πρώτο παιχνίδι φταίει, να το ότι πήγανε σε γκρουπ, ταξιδέψαν και σε οικονομικές θέσεις και είχαν θέματα γιατί ξυπνήσαν νωρίς, ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ. Χίλια δυο πράγματα είπαμε, αλλά ό,τι και να λες, αν οι αγώνες αυτοί, αν η ιστορία αυτή δεν διέπεται από επιτυχία, είναι απλά διάλογοι, μονόλογοι, είναι κουβεντούλες οι οποίες δεν έχουν αξία. Το πρώτο, δεν χάσατε εσείς λεφτά, άλλοι χάσανε λεφτά. Εμένα μου τα κλέψαν τα λεφτά χθες. Εμένα χθες μου κλέψαν τα λεφτά και το έκανε και Έλληνας διαιτητής. Με το παιχνίδι της Adverb, σας είπα. Γκολ-γκολ του 2.50 και άσο του 2.50. Με 9 παίκτες την άφησε ο Αθώβος. Και η μία δεν υπάρχει ποτέ, κατά τη γνώμη μου. Πώς να αισθάνεσαι εκείνη την ώρα. Μπράβο σε όσους πρόλαβαν και κάναν cash out. Γιατί είχε τελειώσει το ένα παιχνίδι. Στο 90 το δέχτηκε το γκολ η Adverb και τελικά αποκλείστηκε. Που έχει τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Μπόλωνη. Κοντά ήμασταν στο να πληρωθούμε όσοι δεν κάνουμε cash out, δεν χιλιαδιό. Να που και θα μπορεί και πολύ εύκολα κάποιος να πει τώρα για δικαιολογία το χρησιμοποιείς αυτό. Όχι, δεν το χρησιμοποιώ σαν δικαιολογία. Γράφτηκε, φωνάζουν και πολύ καλά κάνουν και φωνάζουν στα ΤΕΡΠ. Δικαιούταν τη νίκη, μείναν με 9. Τους άφησε με 9 ο Σιδηρόπουλος, αντίο ζωή. Για να βλέπετε ότι γίνονται παντού αυτά τα πράγματα. Παντού. Είτε Europa League, είτε Champions League. Δηλαδή, να ξεχάσω, παρότι την συμπαθώ, την εκτιμώ, την αγαπώ αν θέλετε για τον τρόπο που παίζει την Μπαρτσελόνα. Να ξεχάσω το διαιτή τι έκανε με την Παρή για να φτάσει στο 6-1. Τα ξέχασες, Εμίλια. Πού να τα ξεχάσεις. Να ξεχάσω την Κότα τη Λιράτη που έλεγε χθες ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Δεν χαλάει με τίποτα, Γρηγόρη μου, αυτό. Θα έχει και τη βοήθεια της διαιτησίας άμα χρειαστεί. Η Κότα με Λυρή. Αυτή η Κότα με Λυρή που ταξιδεύει για Αθήνα τώρα. Γερός να είναι να φτάσει γερά, να περάσει καλά. Τι έλεγε η εξωγήινη Κότα. Θα περάσει, Γρηγόρη. Έτσι μου είπαν από τα Αθήνας. Γιατί εγώ έχω πληροφόρηση. Ωραία πληροφορία είχες, ρε. Και δεν βάζω 100 ευρώ να βγάλω τη μισή ΔΕΗ. Και δεν βάζω ένα χιλιάρικο να βγάλω τους μισές διακοπές. Ποντάρει ο Φαλακρός, το πάω να αποκριθεί. Και περιμένετε να περάσει, ρε. Είστε τρελοί. Δεν το έχετε μάθει το έργο. Άντε για να γελάμε και λίγο, γιατί πέρα από την πλάκα η κατεμοβλογιά που έχει αυτό το πλάσμα δεν έχει προηγούμενο. Ο άλλος δεν ξέρει τι να κάνει, σουτάρι, πάει στο παραθυράκι με μια κόντρα του Πασχαλάκη. Στο άλλο το κολ γίνεται κόντρα για να φτάσει στον επιθετικό ο οποίος πλασάρει το 2-2. Πέναλτι δεν δίνει στον ΠΑΟΚ. Και δεν το λέω για να χαϊδέψω τα αυτιά τον ΠΑΟΚ. Είναι απαράδεκτο ο ΠΑΟΚ, θα καταλήξω. Που θα βοηθούσε ο διαιτητής. Θα βοηθήσει, Γρηγόρη. Οι πληροφορίες μου από την Αθήνα, από τα υπόγεια των Αθηνών, λένε ότι οι Ολυμπιακοί θέλουν τον ΠΑΟΚ στους ομίλους. Και μακάρι να μπορούσε και η ΑΕΚ. Τι έγινε, Κωστάκι μου. Πού είναι η βοήθεια από τα Αθήνας και από το εξωτερικό που δεν ήρθε ποτέ. Τι έγινε. Γιατί δεν είχε καμία βοήθεια. Γιατί στο πέναλτι του Αγκούστου έκανε τον Κινέζο
γιατί έκανε τον αόματο, γιατί πετούσε χαρταετό το παιδί, ε? Τι έγινε Κωστάκι μου? Πού να σηκώσει Κωστάκης τηλέφωνο να απαντήσει? Πού να σηκώσει τηλέφωνο η Κώτα Μιλήρη να κελαϊδάει? Εύκολο είναι. Πανεύκολο είναι. Όπως και να κελαϊδάμε όλοι μας και να λέμε ιστορία για γρήγορος. Είπε. Τον έφαγε τον ΠΑΟΚ, μάγκες. Τον έφαγε. Σας το υπογράφω. Και θα φάει και τον Ολυμπιακό. Έτοιμος είμαι. Και να ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Και να παικτάρα ο Σεμέδο. Πάρ' τον ένα μήνα εκτός σε μένα. Και να ο άλλος έτσι. Και να... Τα βλέπετε τα έργα. Έχω σταματήσει το μέτρημα και σταμάτησα στο 153 γιατί δεν τα κάνει 154. Μετά από 153 ανεπανάληπτες επιτυχίες του που κατέστρεψε κόσμο και κοσμάκι, έκανε και πέτυχε και κάτι. Εντάξει, στατιστικά θα γίνει και αυτό. Ανέκαθεν ήμουν φαν του μεγάλου αρχηγού του Ηρακλείου, Τάνο Σλοβάκου, Αντρέι Κράβαρικ. Λέει ο φίλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των πολιτών Μπαγκλαντές. Μάλιστα. Στου Ιταλού γείτονε ήδη άρχισαν τα όργανα με τα ηφαίστεια. Κάποιο κακύποπτο θα πει σύντοση. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα, Σαρδάνισον. Καλή εκπομπή. Γρηγόρη, φίλε, όταν σε έλεγα χθε μην αφήνει τη φαλακρή 40 ποδαρού να παίξει τον ΠΑΟΚ, γιατί θα περάσει, είδε πόσο δίκιο έχει. Συγγνώμη, φίλε μου Πασχάλη, αλλά το έχω τονίσει άπειρε φορέ και το επισημαίνω και όπω είδε δεν ασχολήθηκα. Εγώ είπα 3-0. Τα τρία ο ΠΑΟΚ τα βάλε. Το 0 την κράτησε. Πάλε καρέ, ωραία η ανάλυση σου. Πες μας για τον Λουίς Ενρίκε για να μην ρίχνουν κατάρρευση στο γήπεδο ούτε στον εχθρό μου, λέει ο Νικόλας. Τι να πω, ρε φίλε, για τον Ενρίκε. Τώρα δηλαδή γιατί μου διαλύεις όλο μου το είναι μέσα στην ψυχούλα μου. Τι μπορεί να πει κανείς σαν άνθρωπο ο οποίος χάνει το παιδάκι. Δεν υπάρχει να το πεις κάτι. Ανάβεις ένα κεράκι, κάνεις μια προσευχούλα στο Θεό που πιστεύεις, στην Παναγίτσα, και λες να μην συμβεί ούτε στο χειρότερο εχθρό μας. Όπως βλέπεις, το λέω σε σένα και σε όσους ακούνε, επειδή έχει παραγίνει με την έπαρση κάποιον και με την τρέλα που είναι η σαλδοξία που κουβαλάμε τα λεφτά. Τα λεφτά, όποτε βλέπετε, είναι κάποιες στιγμές που δεν παίζουν κανένα ρόλο και δεν προσφέρουν καμία ευτυχία. Δεν λέω ότι δεν γίνονται τα πάντα για τα λεφτά ή πολλά δεν γίνονται για τα λεφτά ή ακόμη περισσότερα δεν γίνονται με λεφτά, αλλά όπως βλέπετε, όταν είναι για να φύγει μια ψυχούλα από αυτόν τον κόσμο, πολλές φορές όλα τα λεφτά του κόσμου δεν μπορούν να την κρατήσουν πίσω με τίποτα. Και αυτό είναι ένα ανίποτο δράμα. Είναι ένα σταυρός που εύχομαι να μην τον κουβαλήσει ούτε ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Το να χάσεις παιδί, πόσο μάλλον παιδάκι. Γενικότερα, το να χάνεις παιδί είναι κάτι το οποίο όχι απλά πονάει. Δεν υπάρχει μεγάλο. Εδώ χάνεις έναν άνθρωπο, ένα σκυλάκι, ένα ζωάκι χάνεις και πονάς. Το παιδί σου δεν υπάρχει, ρε φίλε. Ο Θεός να τον δώσει δύναμη. Και όλους αυτούς. Απλά θα σου πω και κάτι άλλο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δυστυχώς σε αυτή την άτιμη τη ζωή χάνουν παιδιά και επειδή δεν είναι επώνυμοι δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται πολύ πολύ. Και δεν κλαίμε για αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε άνθρωποι με κεφαλαία γράμματα, γιατί υπάρχουν πολλές ανθρώπινες τραγωδίες και ιστορίες στο κάθε σπίτι που συμβαίνουν, έχουν έναν ατελείωτο πόνο και δυστυχώς δεν τις βλέπουμε, δεν τις ακούμε. Ακούστηκε του Λουίς Ενρίκε γιατί είναι ο Λουίς Ενρίκε. Και δυστυχώς χάθηκαν και άλλα παιδάκια. Και ο Θεός να έχει, ο Θεός που πιστεύω και πολλοί από εσάς που πιστεύετε, να έχει γερούς όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν δωρεές και κάνουν αγώνα ειδικά για τα παιδάκια που αντιμετωπίζουν τέτοιες άτιμες ασθένειες.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Αυτό δεν έχει λόγια. Ελλάς Ευρώπη Ολυμπιακό, μπίπη συνιστώσεως και ουροθετικός. Λέει ο 9.34. Γρηγόρη Θέσου έγραψε ότι ο ΠΑΟΚ δεν στρίβει χωρισμάτος και ο ΠΑΟΚ δεν θα περάσει. Θα πάμε και στην ανάλυση του αγώνα. Μη σ' αναχωριέσαι. Ο φίλος μου 8.38 είναι με τον πόνο του και καλά κάνει. Καλησπέρα Γρηγόρη, πώς βλέπεις την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Γεια σου την Κυριακή με Ντίσσελδορφ. Σκέψω ότι είχε μάτς με Στρασβούργο και η Φρανκφούρτη ανέτρεψε σκορ. Δεν μ' άρεσε η Φρανκφούρτη χτες. Δεν μ' άρεσε, φίλε μου. Πραγματικά δεν μ' άρεσε. Άκη μου, μας κουβάδιασε ο Σιδηρόπουλος, όχι adverb. Ο Σιδηρόπουλος, αδερφέ. Άλλο επίπεδο λιβάκια φέτος, αλλάζει όλη η ομάδα. Ευτυχώς έφυγε ο Καρντόσο. Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς δείχνει για μια ακόμη φορά πως δεν έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Δεν θυμάμαι πρωταθλήτρια ομάδα να μένει εκτός Ευρώπης. Γρηγόρη, θεωρείς πως μπορεί να υπάρχει θέμα προπονητή παικτών και στο ΠΑΟΚ όπως ανέφερες για την ΑΕΚ? Θα φανεί. Δεν ξέρεις, ρε φίλε. Εγώ χτες το ρώτησα σαν απορία, αλλά επειδή βλέπουμε ότι γράφεται δεξιά και αριστερά ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές στον ΠΑΟΚ γιατί θα υπάρξει πρόβλημα με το financial fair play, εγώ τώρα τι να πω. Μπορεί, γιατί αν είναι πρέπει να τον αποζημιώσει, είναι πολλά πράγματα. Καλησπέρα παιδιά από το ας πούμε Wuppertal της Γερμανίας. Δεν ξέρω αν εσείς μας νιώθετε δικά σας άτομα, εμείς πάντως θα νιώθουμε, σας νιώθουμε παρέα στο τετράωρο στη δουλειά 5 με 10 γερμανική ώρα, περνάει νεράκι, σας ευχαριστούμε πολύ και εγώ σε ευχαριστώ που μας είπε, μας γράφεις τα καλά σου λόγια. Μην ασχολείσαι με το βλάκα τώρα από το πλωρικό. Γιατί βλάκας, ρε φίλε. Γκαντέμις, όχι βλάκας. Με την adverb ασχολείσαι. Εδώ έχουμε την UEFA Mafia του Καμπόη Σαββίδη. Κάνεις πλακίτσα, Άλλη, κάνεις πλακίτσα. Άλλη εκθέση φοβερό ποδόσφαιρο 3-5-2. Αν βελτιώσει φυσική κατάσταση, θα μπει δυνατά στην διεκδίκηση τίτλου. Καλή εκπομπή, Γρηγόρη. Φίλε μου, δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Βαγγέλη, δεν στο λέω για να σε ξενερώσω. Αυτή η ΑΕΚ δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Πρώτο φαβορή για τον τίτλο είναι ο Ολυμπιακός και είναι όλο το πακέτο που με κάνουν και το λέω αυτό. Θα τη διαβάσετε στο πρώτο μεγάλο ένθετο της ανεπανάληπτης Μέτροπετ, η οποία μπαίνει δυνατά αύριο. Γράφω το κλασικό Καζαμία κάθε έτους, επειδή πήγαμε λίγο πίσω με τις άδειες, με το ένα με το άλλο, τα γράφουμε δεύτερη αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις για κάποιους, για το ποιους βλέπω για υποβασμό. Καλησπέρα Γρηγόρη, μεγάλη τυχαία χρησιμή τη διάδα. Περιμένουμε να σώσει την πρόταση σου για να ρεφάρουμε το Σωτοκύριακο. Λάμπρο μου, το σωστό, το ορθό θα ήταν κάποιος να κάνει κασάου. Τώρα βλέπει την ομάδα παίζει με 10 με 9 και ό,τι πάρει. Γιατί αυτή τη στιγμή που έχει ποντάρει κάτι καλό και θα πάρει κάτι καλύτερο, σημασία έχει να μην χάνει. Εντάξει, για αυτού οι οποίοι δεν μπορούν, όπως εγώ δεν είχα το χρόνο να προλάβω να πάω να κάνω κασάου, την πατάμε. Αυτοί που παίζουν στο διαδίκτυο έχουν τον τρόπο, πατάνε το κουμπάκι ή βάζεις επόμενο γκολ όταν το βάλει η αντίπαλος και είσαι καλυμμένος, απλά δεν παίρνεις όσα ήθελες να πάρεις στην αρχή. Δηλαδή, ρε φίλε, σε περίπτωση επικυβέρνησης Μητσοτάκη Ραπτόπουλου, είμαστε να φεύγουμε από την Ελλάδα, μετανάστες? Τώρα χρειάζεσαι απάντηση 481. Εδώ ένας κάνει ραδιόφωνο και ο άλλος κυβερνά. Και έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Θες να πεις θα γίνει άμα κυβερνήσουν και οι δύο? Θα σου εξηγήσω με το διάλειμμα. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά, Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνη Κατονάκη και Μάρκ Μπότσα Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή μομπιλιάρι, τηλεφωνήστε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοδοτήματα, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.340. Αλφα μη 3 κενό. ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54.344. Θα κληρώσουμε στις 3 παρατέταρτο 14 εισιτήρια
για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Με τη χειρότερη ομάδα δηλαδή, στα μάτια μου, σαν λίγο από το φετινό πρωτάθλημα. Για να δούμε, θα δούμε και την Κυριακή, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους. Πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ, ότι την βλέπω γκέλα, ότι βλέπω κέντα, ό,τι χιλιά δυο. Αλλά, να, όπως λέει ο Παναγιώτης. Άγριε Γρηγόρη, μας έλεγε χθες η Φαλακρή κατεμόσταυρα την τύχη μου μέσα. Εσείς μην πιστεύετε. Α, ξέχασα. Είναι Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης, προσέχετε, το νου σας. Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, μπορεί να πέσει η θερμοκρασία κανένα 15 βαθμούς. Να δούμε κανένα υδροστρόφιλο στο θερμαϊκό. Εντάξει, κανένα διακοπή ρεύματος 28 ώρων και πάει λέγοντας. Εντάξει. Το έχει το παλικάρι, το έχει. Σόι πάει το Βασίλειο. Εντάξει. Είναι θαυματουργοί. Λοιπόν. Το πρώτο και βασικότερο. Δεν μου άρεσαν καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που είπε ο Φερέιρα. Ότι η πρόκριση κάθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Ρε καλή μου άνθρωπο, συγγνώμη. Εσύ δεν είσαι ο προπονητής. Πώς παίζεις. Πώς κατεβάζεις την ομάδα. Να παίζει ένα επενδυτικό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, το οποίο προσφέρει θέαμα, αλλά δυστυχώς, είτε λόγω υλικού, είτε λόγω φυσικής κατάστασης, είτε γιατί ακόμα δεν το έχεις με την ομάδα, γιατί είσαι καινούργιος στην ομάδα, είτε για χίλιους δυο λόγους, πας με αυτόν τον τρόπο να κρατήσεις το 0 στην άμυνα και μου λες γιατί δεν χάσαμε την πρόκριση στο πρώτο παιχνίδι. Τι σχέση έχει οικονομικά ο ΠΑΟΚ με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Τι σχέση έχει. Δηλαδή, αποκλείεσαι από μια απίθανη ομάδα σε εισαγωγικά. Λες, συγγνώμη κύριε, αναλαμβάνω την ευθύνη. Έκανα τα λάθη μου, τέλος. Σου φταίει ποιος. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Υπήρξε κάποια αδικία όπως το έγινε στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Χτες έγινε. Να, το πέναλτι που δεν δόθηκε, οκ. Ο άλλος ήταν σίγουρος. Διότι εσύ ήταν και ο ΠΑΟΚ. Μου το έπανε από την Αθήνα. Και πάει στην Αθήνα, πάει και Αθήνα. Την έφαγε. Ο ένας θα φάει τη Θεσσαλονίκη και άλλος στην Αθήνα. Απλά κάνουν αλλαξίες. Οι δύο κατεμόσταυροι που υπάρχουν, οι μεγαλύτεροι. Τι μου λέτε, ρε παιδιά. Και κάθισε και αντί να πει. Αναλαμβάνω την ευθύνη της ήττας. Κατέβασα λάθος την ομάδα. Δηλαδή εσύ δεν κάνεις λάθη. Κάποιος φίλος σας επεσήμανε τους τραυματισμούς. Νομίζω ο Γιώργος Φερέτης ήταν αυτός που μιλώντας έλεγε για τους τραυματισμούς που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν θα λαϊκίσω γινόντας το χρόνο πίσω να πω. Θυμάστε με τον Λουτσέσκου που η ομάδα κοιτούσε να κρατήσει το 0 και ότι πάρει μπροστά και τα πήγε μια χαρά και έφτασε μέχρι τον double aitos και έκανε και έκανε. Οκ, θεμητά όλα αυτά. Ρωτάω λοιπόν, τι είναι οι ομάδες, οι οργανισμοί, τι είναι, δηλαδή ιδρύματα τα οποία κάνουν προσφορές, επιλέγουν ένα προπονητή. Τα κριτήρια που τον επιλέγουν. Δεν έχει ευθύνη ο Πορτογάλος. Η διοίκηση δεν έχει καμία ευθύνη. Ο μεγαλομέτοχος δηλαδή. Γιατί αν κάποιος δεν μπορεί, όσο και να το θέλεις, όσο και να προσπαθήσεις, λες δεν μπορεί το παλικάρι. Ο Άγγελος Αναστασιάδης για έναν άλλο Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, όταν ήταν προπονητής στο Παναθηναϊκό, είπε δεν μπορεί το παλικάρι, περπατάει. Το θυμάσαι? Το θυμάσαι? Το θυμάται ο Εμίλιος. Είπε δεν μπορεί το παλικάρι, περπατάει. Και πέσανε το τεριπόρτο του Παναθηναϊκού, τον φάνε. Γιατί ήταν το όνομα. Το τερχόταν. Τι θα πει είναι το όνομα. Και ο Περπατόφυρε στην Ελλάδα και περπατούσε. Και να σας πω για να αρχίσω να ξύνω πληγές και να σας πω για αμαρτίες του παρελθόντος. Έρχεται το Αμορόζο. 5.000 Αριανοί στο αεροδρόμιο. Έρχεται το Πέπε Σινιόρι. Τουρισμό. Τελευταία ένσημα.
Πόσοι τέτοιοι έχουν έρθει. Για να μην μπαίνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία και συζήτηση η οποία είναι ατέρμονη και δεν βγάζει πουθενά. Ρωτάω κάτι. Γιατί έκανε και Γκάλο πριν ο Μπούζος. Ποιος έχει την ευθύνη. Φυσικά και ο πρώτος που έχει την ευθύνη είναι η διοίκηση. Οι πρώτοι που φταίνε είναι οι διοικούντες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους σταυρώνουμε. Απλά βλέπουμε τα λάθη, τα οποία είναι φωτογραφικά, τα αναδεικνύουμε και τα λέμε. Απλά πράγματα. Και είναι καλό να τα βλέπεις τα λάθη σου, να τα αποδέχεσαι και να ξέρεις να τα διορθώνεις. Εγώ δεν λέω να ζητάς συγγνώμη. Εσύ χάνεις λεφτά. Δεν χάνει λεφτά ο παδός του ΠΑΟΚ. Δεν χάνει λεφτά ο παδός του της ΑΕΚ. Ο παδός του Ηρακλή, της οποιαδήποτε ομάδας. Η ίδια η εταιρεία χάνει. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: ο ΠΑΟΚ υπονόμασε στο ευρωπαϊκό του μέλλον για πολλά χρόνια. Τώρα θα έχει κυκλώσει τύπου Άγιαξ, σαν αδύνατος που θα είναι καληνύχτα. Γιατί αυτά γίνονται, τα ρίχνει η διοίκηση του ανάθεμα στην UEFA Μάφια αντί να τραβήξει αυτιά. Καληνύχτα όπως τρόφος να σκοιμηθούν. Όχι, αυτό είναι μια απάντηση. Με συγχωρείς. Το UEFA Mafia ήταν μια αγανάκτηση σε εκείνο το οποίο συνέβη με τον Άγιαξ. Και είχε μια δικαιολογία. Ακραίο, ακραίο. Τραβηγμένο, τραβηγμένο, ό,τι θες. Όταν μένεις όμως αυτό ότι φταίει για όλα η άδικη κοινωνία και δεν κοιτάς και τι λάθη κάνεις εσύ, όχι, με συγχωρείς, σε λάθος. Δεν είναι δηλαδή... πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Να μην φέρνουμε την καταστροφή σε καμία των περιπτώσεων, αλλά από την άλλη να βλέπουμε και τι πήγε στραβά. Ο ΠΑΟΞής έφτασε στην κορυφή, η ψυχούλα του, η καρδούλα του, τα συναισθήματά του, και ανέβηκε τόσο ψηλά που τώρα έκανε ένα ακρότο χτες το βράδυ που ακούστηκε σολάκιδα την Ευρώπη. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις και πέφτεις, τόσο πιο πολύ κρότο κάνεις. Και ο πρώτος που έχει την ευθύνη είσαι εσύ. Όχι ο ΠΑΟΞής, ο οπαδός. Η ομάδα, η διοίκηση, ο προπονητής, φυσικά κάποιοι εκ των παικτών. Αλλά δεν μπορώ να τα βάλω με τους ποδοσφαιριστές, γιατί κάποιοι εξ αυτών δεν κάνουνε, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουνε. Και όπως είπα, δεν μπορώ να ακούω από προπονητές δικαιολογίες, φθηνές. Χάθηκε η πρόκριση στο πρώτο παιχνίδι. Ας κρατούσε το 0. Ας φύλαγες τα νότα σου. Ας πήγαινες για το 0. Μπορούσες. 2 γκολ έχεις μέσω όρο σε κάθε παιχνίδι. Από τον Πανιόνιο που εμφανίζεται ως η ομάδα με το χειρότερο ρόστερ, θα κρατήσεις το 0, ρε φίλε? Θα το καταφέρεις αυτό ή θα γίνει κανένα έργο περίεργο και θα αρχίσουν να τσιρίζουν όλοι και θα λέμε τα φταίει ο προπονητής, για τον οποίο δαπανήθηκαν εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια για τη ρήτρα του. Άρα λες μάγκας ο πρόεδρος τον πούλησε. Μάγκας ο πρόεδρος τον πούλησε. Δεν λέω ότι είναι άχρηστος. Μην μπερδευόμαστε. Αλλά όταν θέλεις να φτιάξεις κοκκινιστό, δεν αγοράζεις τσιπούρες. Κρέας παίρνεις. Κρέας αγοράζεις, ρε φίλε. Κάτι έκανες λάθος. Πολλά λάθη έκανες. Δεν σου φταίει ούτε η UEFA για αυτή την αποτυχία, ούτε κανείς άλλος. Πρώτα την αυτοκριτική σου. Και όταν δεν ακούω προπονητή να αναλαμβάνει πρώτος την ευθύνη, δεν μ' αρέσει. Το λέω σήμερα λοιπόν, μετά από αυτή την πορεία που έχει διαγράψει μέχρι τώρα ο ΠΑΟ, ότι αυτός ο προπονητής δεν μ' αρέσει. Τα πρώτα δείγματα γραφής δεν είναι θετικά. Δεν λέω ότι είναι άσχημος, άσχημάντρας. Δεν λέω τίποτα, όχι. Λέω ότι
ή δεν έχει καταλάβει. Ή θέλει το χρόνο του, ή και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά το ότι ο ίδιος δεν λέει ότι εγώ φταίω. Όχι ρε φίλε, πρέπει να λες είναι δικό μου φταίξιμο. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι μεγάλη αρετή το να έχεις αυτογνωσία και να λες φταίω, έκανα λάθος. Ουδείς αναμάρτητος, ουδείς αλάνθαστος. Βλέπεις ότι ο προπονητής της Σλόβων Βρατισλάβας έχει πάρει τηλέφωνο τον Σούλη Παπαδόπουλο και οι παίκτες έχουν κάνει ένα διπλό λεωφορείο. Εδώ το έκανε ο Μουρίνιο, πήρε τον Σούλη για να δει πώς θα κάνει αν είναι. Δεν θα το κάνει τώρα ο άλλος που ήταν στην Άντερ 19 και τώρα εξασφάλει συμβόλαιο για πρώτη φορά στη ζωή του σε ομάδα. Τι να κάνει ανάλογα με αυτά που έχει, λειτουργήσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι να το κάνω εγώ που είπε ο ποδοσφαιριστής, κοίταξα δεξιά-αριστερά, δεν είχα άλλη επιλογή, σούταρα και μου βγήκε και μπήκε. Μπήκε. Τελείωσε. Τα άλλα είναι ιστορίες για γρίους. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να αρχίσω να βάζω Καζατζίδη, Κλάμα, ιστορίες, να λέω, να κάνουμε χουλιαμά. Θέλετε ρε αλήθειες. Θέλετε αλήθειες. Δεν φταίνει οι άλλοι πάντα. Φταίμε κι εμείς. Φταίμε κι εμείς. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι. Για τον Παοξίο εκεί. Γιατί οι αντίπαλοι οπαδοί θα γελάσουν, θα κάνουν καζούρα, θα πειράξουν, θα τρολάρουν, θα πούν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλοι. Όλοι. Όλοι μα όλοι. Και όπως είδατε, μέσα από το άγχος του, τις αλχημίες του, με τις όποιες αλλαγές έκανε, το παιχνίδι ήρθε τούμπα. Δεν ήθελε πολύ να πάρει την πρόκληση. Κάτι που κάνει ακόμη μεγαλύτερη την ευθύνη του Φερέιρα, που δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να πάρει την πρόκριση. Γιατί όσο καλή και να προσπαθεί να μου παρουσιάσει κάποιος την άμυνα που έκανε αυτή η ομάδα, έφαγε σε 1,5 λεπτό 2 γκολ. Αυτό είναι θέμα και ικανότητας στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, είναι και γιατί κάποια στιγμή είδε τα λάθη και πήγε να τη διορθώσει. Και. Δεν χρειάζονται παραπανήσεις κουβέντες. Κόντεψε να το γυρίσει. Δεν το γύρισε όμως. Αν το γυρίσεις, είσαι μάγκας. Δεν το γυρίζεις. Κορνέδες. Γρηγόρη, κάνεις μεγάλο λάθος για το Φερέιρα. Το πρώτο που είπε ήταν να λαμβάνει αυτός την ευθύνη. Δεν το άκουσα. Αν δεν το άκουσα και δεν το διάβασα, είμαι λάθος εγώ. Α, τώρα μου στέλνουν μια φωτογραφία του Μητσοτάκη. Ακούσε, δεν δήλωσε με το που έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Αν είχα έρθει μια μέρα νωρίτερα, το αποτέλεσμα θα ήταν άλλο. Ναι, θα είχε χάσει κιόλας ο ΠΑΟΚ. Ναι, κύριε Μητσοτάκη, θα είχε χάσει κιόλας ο ΠΑΟΚ. Το πιστεύω. Μπορεί να έχει 35 δοκάρια, 87 τελικές. Καμιά δεκαριά χαμένα πέναλτι. Συγγνώμη έτσι που τέρα το λόγο. Αλλά εντάξει, έλεος. Έλεος. Όπως και να έχει φίλε μου Παναγιώτη μου που με διορθώνεις. Αν και εφόσον αυτό μου διέφυγε, γιατί πάντα δεν μπορεί να είσαι 100% σωστός και δεν μπορεί όλο και κάποιο λάθος θα κάνεις, γιατί ουδείς άσφαλτος όπως λέει και η lady. Ο τρόπος που διαχειρίζεται το υλικό του ΠΑΟΚ και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που είναι καινούριος. Ο ΠΑΟΚ είχε προπονητή για 2 χρόνια. 2 ήταν ο Λουτσέσου στον ΠΑΟΚ. 2,5. Ο οποίος είχε μάθει να πηγαίνει με μια συγκεκριμένη ρότα. Και παρά τις αλλαγές φυσικών προσώπων, παρά τις απουσίες σημαντικές, έλειπε ο Μάτος, έλειπε ο Κιαρίνια, έχουν αλλάξει πρόσωπα. Δεκτά όλα αυτά. Πάει και μπαίνει σε μια διαφορετική λογική και τρόπο παιχνιδιού. Μπορείς ρε φίλε να πορευτείς έτσι. Σου ταιριάζει.
Αυτοί που είναι δίπλα του είπανε τίποτα? Πάρτε ένα απλό παράδειγμα. Η Ιεροσιλία σα σύγκριση, αλλά είναι η αλήθεια. Δείτε πως παίζει η Μπαρσελόνα. Παίζει πάντα το ίδιο, φίλε μου Εμίλια. Όποιο και να έχει προπονητή. Αν αύριο ανακοινώσει η Μπαρσελόνα ότι απολέει το Βαλβέρδε και παίρνει τον Εμίλιο Γαβριλίδη, θα βλέπεις αυτό το μαγικό κουτάκι το οποίο μετακινείται μπρος πίσω και ας λείπει ο Μέση. Βλέπεις να παίζουν διαφορετικά ακόμη και τώρα χωρίς Μέση. Με τον ίδιο τρόπο παίζουν. Αμήνονται όλοι μαζί, επιτίθενται όλοι μαζί, κάνουν συγκεκριμένα μέτρα, δεν καταναλώνουν πάρα πολλές δυνάμεις γιατί έχουν μάθει να το δουλεύουν μέσα από τη μασία από τις ακαδημίες με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και όλες οι μεταγραφές κοιτάνε οι ποδοσφαιριστές να εγκλιματίζονται το μεγαλύτερο, το γρηγορότερο δυνατό σε αυτό τον τρόπο παιχνιδιού. Και με αυτό τον τρόπο παιχνιδιού έχει πετύχει ό,τι έχει πετύχει. Ο οποίος είναι επιτυχημένος. Όταν το αλλάζεις αυτό, κάπου μπερδεύεται το πράγμα. Η Μάντσεστερ με τον Σερ Άλεξ Φέργκισον έπαιζε επιθετικά. Έπαιζε παραγωγικό ποδόσφαιρο. Όποιος ακολούθησε και πήγε να τα αλλάξει, έφαγε τα μούτρα του. Ρε φίλε, αυτή είναι η ομάδα με αυτόν τον τρόπο που πορεύεται. Και μιλάω γιατί είναι ομάδες οι οποίες δεν στερούνται χρημάτων, έχουν τεράστιες δυνατότητες, πάρα πολύ κόσμο ο οποίος παρακολουθεί και τις αγαπάει και τις συμπαθεί και βλέπετε όταν το αλλάζεις αυτό χαλάει. Και όταν χαλάει, όσο πιο γρήγορα το διορθώσεις, τόσο καλύτερα για σένα. Όσο μένει το κολλημένο το μυαλό σου εκεί και προσπαθείς, δεν πρόκειται να γίνει το παραμικρό. Θα πέφτει συνεχώς σε παγίδες, σε δύσβατα μονοπάτια και θα χάνεις τον μπούσουλα. Με αποτέλεσματα σαν γι' αυτό. Μπορεί αυτό το μάθημα, το πολύ σκληρό, να αφυπνίσει όλο τον ΠΑΟΚ και να παρουσιαστεί με τελείως διαφορετική εικόνα στο πρωτάθλημα? Το λέω και δεν το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα, το εδείξαν στο γήπεδο. Η ΑΕΚ άλλαξε προπονητή, δεν λέω ότι πρέπει να κάνει κάτι ανάλογο ΠΑΟΚ. Δεν είμαι ο αρμόδιος, δεν ξέρω τι γίνεται στα αποδυτήρια. Άλλη ΑΕΚ είδαμε χτες. Είδες άλλη ΑΕΚ χτες, φίλε μου Εμίλια? Άλλη ΑΕΚ είδαμε χτες. Πολύ ανταγωνιστική, η οποία το πάλεψε, το έκανε, κατάφερε, πήρε τη νίκη. Πήρε τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε? Πού είναι το οκτάρι ο Καντουρί που μας λέγανε ο Καντουρί και εντάξει και δεν έχουμε ανάγκη από οκτάρι? Πού είναι οι υπόλοιποι? Πού είναι οι υπόλοιποι? Άκπο, Σβιντέρσκι, πού είναι ο Πρίγιοβιτς? Αν πείτε στην για τον Πρίγιοβιτς, έκτισε ένα σημαντικό κομμάτι στην αρχή του πρωταθλήματος. Πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βοηθούσανε σε αυτήν την λογική που περπατούσε και πορευόταν ο ΠΑΟΚ να φτάσει στο τέλειο? Γιατί αυτό που πέτυχε ήταν κάτι μοναδικό πέρσι. Μπορεί να σηκωθεί φέτος μετά από αυτό το μπάτσο? Ήταν μπάτσο καλό, μπάτσο από τα λίγα. Είναι από αυτά που ακούω, δεν ήταν μπατσάκι, ήταν μπάτσο. Μπορεί να καταλάβει τι έγινε όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ και να το γυρίσουν τούμπα, μαγιά τους. Δεν μπορούνε. Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο θα το δείτε στην πορεία. Και δεν γίνομαι προφήτης ή μάντης κακών εξελίξεων. Βλέπω ότι γίνεται και το λέω. Όπως όταν θυμώνετε κάποιοι, μην μου λέτε μετά ιστορίες, γιατί δεν είμαι γραφείο τύπου καμίας ομάδος. Είμαστε εδώ για να λέμε τη γνώμη μας και εγώ και ο Κωστής και όλοι οι συνάδελφοι, χωρίς καμία γραμμή, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, και θα ακούτε τα πράγματα όπως είναι. Α, και κάτι άλλο. Τι έλεγε κάποια? Δεν κάνουν λίγο να το προσπαθούν να ήσουν με μπριζόλες.
να αυξήσει η μυϊκή μάζα, να κάνει. Πείτε μου ρε μάγκες, τόσα παιχνίδια. Γιατί εγώ δεν ξέρει, δεν κόβει. Τον έβλεπα στον Ατρόμητο, το παιδί τον έβαζε ο Αυστριακός και αριστερό μπακ κατά βάση και full back και δεξί μπακ και δεκάρι και χτύπατα στη μένα. Τον βλέπετε πως οργώνει το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι. Τι νομίζετε ότι είναι φίλος μου? Ότι είμαι μάνατζέρ του? Ότι είμαι κολλητός του? Αφού το παιδί το βγάζει στο γήπεδο. Είναι αξιομνημόνευτος ο τρόπος που παίζει. Τι να πω, ότι δεν είναι καλός? Έκανα μια ερώτηση και κάποιοι δεν την πιάσανε. Λέω, παιδιά, θα γυρίσει ο Βιερίνια κάποια στιγμή. Ο οποίος είναι το τέμ. Είναι παικτάρα και είμαι σίγουρος θα γυρίσει καλός. Θα είναι ένας ευχάριστος μπελά για τον προπονητή. Λίγοι το πιάσανε. Λίγοι το πιάσανε. Δεκτεί η καζούρα. Δεκτεί η καζούρα. Από όλους όσους και αν προέρχεται. Και θεμητή. Όταν δεν έχει μέσα υβριστικό περιεχόμενο ή όταν δεν ξεπερνάει τις λεπτές κόκκινες γραμμές. Και καλά κάνετε και πειράζετε. Αλλά για τους φίλους του ΠΑΟΚ θα πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και ο αποκλεισμός είναι μια τεράστια αποτυχία, όπου όπως όλα τα πράγματα όμως θα πρέπει να θυμάσαι ότι μετά τη βροχή, μετά την καταιγίδα βγαίνει ο ήλιος και είναι στο χέρι σου. Όταν λες ότι διαθέτω απεριόριστο τον μπάτζετ σε έναν προπονητή, όταν λες ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα, όταν λες ότι όλα, οκ, μπράβο σου, μακιά σου, δείξ' το. Η ΑΕΚ λες κέρδισε, ο ΠΑΟΚ λες τι έκανε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε και οι δύο όμως αποκλείστηκαν. Δεν ακούγεσαι. Φίλε, δεν προκρίθηκαν, αν δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Λέει ο φίλος ο Ηλίας... Το ποδόσφαιρο δεν είναι σκάκι, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Υπάρχει ένα κομμάτι τύχης, luck factor, μέσα από το οποίο μπορεί ο χειρότερος να κερδίσει κάποιες φορές. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από μια σειρά συμβάντων. Μέτρια απόδοση στο εκεί μάτς, καλύτερο του αντιπάλου και γκολ στο 94. Σήμερα είχε καλή απόδοση. Λοιπόν, αλλά δύο τρίφος ο αντίπαλος που είναι τρελό στατιστικό, κακή διετσία και έπαιζε με 10 παίκτες από το 95. Αυτά είναι αρκετά για να αποκλειστείς από μια χειρότερη ομάδα με ball position 70-30. Θα αρκεστούμε δυστυχώς στο double και φέτος. Εμείς όταν αποκλείσαμε την Arsenal ήμασταν καλύτερη ομάδα. Είναι λογικό να παίρνεις double αίτος με 26 νίκες, 4 ισοπαλίες. Προφανώς η ομάδα πετούσε, αλλά είχαμε και τύχη. Διευθυντικός ή διευθυντικός, η τύχη ισορροπεί και αυτό έγινε σήμερα. Η ικανότητα στη διάρκεια θα μείνει. Ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε πολύ. Καμία συνήθεια, 5-6 λεπτά τα τελευταία χρόνια, απλά απίστευτο. Το λες και ισχύει. Συμφωνώ. Ρε Κόκκινη, αποκλείστηκε ολόκληρος πρωταθλητής αίτητος στην Ευρώπη και δεν είπες λέξη από την Σλόβαν. Αντί να πεις ότι η ΜΑΔΕ δεν πάει πιθανά να δώσει την Καυγερίνια και ότι θα γίνει καλός. Καλός εναντίον πιανού. Θα παίζει βόλεϊ στο Βόλο με τους δανεικούς. Στα μάτια μου, αν το αυτάκι σου ακούει μόνο ή άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου ό,τι γουστάρει, δικαίωμά σου. Είπα πάρα πολλά πράγματα για το ποιος φταίει, τι φταίει και φτάσαμε εδώ. Ξέρεις, όταν κόβεις λεξούλες και τη σειρά της και κρατάς μόνο αυτά τα πράγματα, είναι λογικό να βγάζεις πολλά εσφαλμένα συμπεράσματα. Καλησπέρα Γρηγόρη, 4 παιχνίδια. Τα 2 με Άγιαξ βγάλαμε τον προπονητή άχρηστο κιόλας. Ξαναγίνεται το μάτι σήμερα. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει ξανά το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πόσες κόντρες θα φάει γκολ ο ΠΑΟΚ? Θέλει δουλειά ακόμα. Νέος προπονητής, τελίτσες. Επαναλαμβάνω για τελευταία φορά. Δεν είπα ότι είναι θέμα νέου προπονητή. Είπα ότι είναι θέμα πρώτη της διοίκησης και μετά βάζω στην εξίσωση τον προπονητή, ο οποίος θα πρέπει να δει τι γίνεται λάθος. Χωρίς λάθος δεν γνωρίζεις τον αποκλεισμό. Χωρίς λάθος δεν χάνεις. Χωρίς λάθη δεν δέχεσαι 2 γκολ μέσω όρο σε κάθε παιχνίδι. Τι δεν καταλαβαίνετε? Αλφα μητρία κενό.
ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για τα 14 εστία του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, διάλειμμα και παρενεχόμαστε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε τα 5 μετά από τις 3 και ανοίγουμε γραμμές στο 23-10 και τα 3 εντάρια, γιατί μετά από νίκες και προκρίσεις με Γαλλία, μετά από ντάμπλα ήττα είστε λαλίστατοι. Τώρα, μετά τον αποκλεισμό σοκ, τι είδατε, τι φταίει, τι πρέπει να αλλάξει, τι ήταν αυτό που πιστεύετε ότι έπαιξε το ρόλο του και ο ΠΑΟΚ απέτυχε στην Ευρώπη. Ξέρεις τι να ανεβαίνεις τόσο ψηλωμένος και να πέφτεις τόσο απότομα από εκεί ψηλά και να μην μπαίνεις ούτε στους ομίλους του Europa League. Μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, εκεί όπου μπορείς να κάνεις την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου τηλεφωνώντας το 18133 και έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η αδερφή Κωνσταντινίδη γρήγορα, αξιόπιστα θα σου δώσει την καλύτερη τιμή της αγοράς με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αλφα-μητρία κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Σφιχτού σας βλέπω και χαλαρούς τα μηνύματα για τα εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο και είναι λογική η κρυάδα. Λοιπόν, όπως θέλω να ακούσω, πού είναι για σας το λάθος, ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Και όλοι εσείς οι οποίοι και λαϊδούσατε χτες για το ότι υπάρχει θέμα, γιατί δεν ήταν κάτι που το βγάλαμε από τη φαντασία μας με το Finance and Fair Play, τι έχετε να πείτε τώρα. Και αν πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει και στο πρωτάθλημα. Θα επηρεάσει. Και όσο για την καζούρα, δεκτή από όλους. Πάμε σε κόσμο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. ΑΕΚΤΣΙΣ από Θεσσαλονίκη. Ναι. Καταρχήν να σου πω ότι σαν ΑΕΚΤΣΙΣ δεν στενοχωρήθηκα για την ομάδα μου. Αναμενόμενος ο αποκλεισμός. Χαρούμενος για την εμφάνιση όμως. Σαφώς. Το δεύτερο. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο λάθος του ΠΑΟΚ... Πριν πας στον ΠΑΟΚ. Ναι. Συμφωνείς ότι παίζανε λες και θέλουν να φάνε τον προηγούμενο προπονητή. Μετά από αυτό που είδαμε χθες. Από την αρχή της προετοιμασίας η ΑΕΚ είχε αυτή την εμφάνιση. Όχι τη χθεσινή, τις προηγούμενες. Ακριβώς. Εντάξει. Τώρα, για ποιο λόγο, εφόσον δεν έχει βγει κάτι από τα αποδυτήρια, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εικασίες κάνουμε. Ναι, ναι. Λες ρε φίλε κάτσε, ξαφνικά η ομάδα η οποία τρακέρνα μεταξύ τους κεντάει. Δεν κεντάει η ομάδα. Το σύστημα κεντάει. Δηλαδή, 3-5-2. Δεν είχε παίξει φέτος η ΑΕΚ ξανά. Έτσι δεν είναι. Έρχεσαι στα λεγόμενά μου που τώρα γίνανε στον ΠΑΟΚ. Τώρα έκανε το γύρισμα. Είναι πολύ ωραία πάσα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έμαθε το 4-4-3 όχι υπέροχα, με τον καλύτερο τρόπο. Επάνω σε αυτό το σύστημα πέρσι είτε περπατώντας. 4-4-3. 4-3-3, συγγνώμη. Ναι. Γιατί δεν βγαίνουν. Ναι, δεν ναι, πρέπει ναι. Να παίζει με παίκτη παραπάνω. Συγγνώμη. Ουσιαστικά ήταν σαν να παίζει με παίκτη παραπάνω πέρσι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έμαθαν αυτό το σύστημα. Δυστυχώς η αποπομπή Λουτσέσκου. Η φυγή του, αν θέλεις. Η φυγή, όπως θες, πες του. Γιατί δεν λοιπόν. Ξεκαθάρισε το οποίο ποιο θέλει για το διαζύγιο. Αλλά δεν είδα τη διοίκηση να στενοχωριέται. Μήπως επαναπαύθηκε. Ίσως γιατί πίστευαν ότι αγοράζοντας παίκτες κάνουν ομάδες. Αλλά αυτό δεν ισχύει στο ποδόσφαιρο, ισχύει στο μπάσκετ. Και αυτό πάλι σχετικό ήταν. Στο χορτάρι θα φανεί ένας παίκτης της αξίας των χρημάτων ναι. Που έδωσες. Δηλαδή υπάρχει το αξίωμα στο μπάσκετ ότι δίνω 5-10 εκατομμύρια ευρώ, φτιάχνω μια ομάδα σε ένα καλοκαίρι. Ναι, στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται. Είναι 5 ρε φίλε. Ναι, στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται. Φυσικά. Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, αλλά η σημασία είναι ότι ο Λουτσέσκου παρουσίαζε τον ΠΑΟΚ κάθε φορά όπως έπρεπε να παίξει ανάλογα με το παιχνίδι. Εξαιρούνται τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μα εκεί πέρα ήταν κοινή συμφωνία νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει η Ευρώπη.
Κοινή συμφωνία. Κοινή συμφωνία διοίκησης και τεχνικών. Αυτό πιστεύουμε όλοι. Κασία είναι. Ακριβώς. Επικεντρωθήκαν σε ένα στόχο το πρωτάθλημα και το κύπελο. Κατά την άποψή μου, σωστά το κάνανε. Εφόσον δεν είχαν οικονομικό πρόβλημα. Μα δεν είναι μεμπτό. Ναι, δεν είναι μεμπτό. Αλλά δε στην πορεία πώς κοστίζει. Στην πορεία κοστίζει γιατί γίνανε και άλλα λάθη. Δεν ήρθαν το καλοκαίρι οι παίκτες που έπρεπε να έρθουν. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Γιατί πολυδιαφημίστηκαν και όσοι ήρθανε. Και δυστυχώς δεν το βλέπω στο χορτάρι αυτό. Ακριβώς. Πολύ σωστά πειλάς. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι πιστεύανε ότι αγοράζοντας ένα τεχνικό αντικαθιστούν τον Λουτσέσκο. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Και μάλιστα σπαταλώντας ένα σκασμό λεφτά. Δικό τους θέμα είναι αυτό. Όταν έχεις θέμα με ναι, το Finance τώρα πια, Interplay. Τώρα πια, ναι. Γιατί το μικρό πρόβλημα γίνεται μεγάλο πλέον. Γι' αυτό ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ είναι χειρότερος σε αυτή την περίπτωση. Να είσαι καλά. Να ευχηθούμε καλή τύχη στον ΠΑΟΚ και είναι, πιστεύω, η μόνη ομάδα που μπορεί να αντιπαρατηθεί στο κράτος των Αθηνών. Και όταν λέω κράτος των Αθηνών δεν εννοώ το ΠΑΟΚ όπως εννοούν οι ΠΑΟΚτσίδες, αλλά εννοώ το κράτος του Ολυμπιακού. Καλό μεσημέρι. Θα γίνω κακός. Σε ποιο κανάλι έχει τα δικαιώματα, τηλεοπτικά δικαιώματα της? Στην ΟΒΑ. Ο Παναθηναϊκός? Τώρα πήγε στην ΟΒΑ. Άρα αυτός ο οποίος λέει το κράτος των Αθηνών, βλέποντας έχοντας αυτή την εικόνα και ακούγοντας την είδηση του Θωμαίδη ότι ο Μαρινάκης πάει να πάρει την Νόβα. Ναι. Τώρα ο Μαρινάκης πάει να πάρει την Νόβα. Η Νόβα είναι παλιά ιστορία και εάν ανοίξετε ποτέ το κεφάλαιο της Νόβα με τις αλήθειες που υπάρχουν θα εκπλαγεί πολλοίς κόσμος. Συμφωνώ μαζί σου. Να γιάσεις το στόμα σου. Να λοιπόν, σε καλά. Και εσύ να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ναι. Παρακαλώ. Γρηγόρη, μ' ακούς? Πολύ καλά. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με μια παροιμία. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Τι ξέρεις? Εγώ ξέρω ότι πριν πεινάσουν δεν πεινούσαν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όλοι δεν έπρεπε ο πρόεδρος να τους βάλει χέρι, έπρεπε να τους διώξει από γενικούς αρχηγούς και δεν συμμαζεύεται. Όλους δρόμο. Δεν γιατί είναι αυτοί λύση. Μάθανε να τρώνε μόνο και όχι να υποστηρίζεις μία ομάδα. Μία μικρή είναι... ένσταση. Αυτοί, ναι, δεν, ναι. Αυτοί δεν έκαναν τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή και αήττο. Πώς τους διώξει? Αυτοί τον κάναν. Όταν ήταν για να κάνουν τις μεταγραφές και έδωσε το ok ο πρόεδρος, δεν έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι όλοι να τα βάλουν κάτω και να πούνε ότι αυτόν και αυτόν θέλουμε να κάνουμε. Και μια ακόμα ένσταση που έχω είναι με τον σημερινό προπονητή, ο οποίος επιμένει σε παίχτη, σε παίχτες μας περιπτώσει, οι οποίοι είναι δεφορμέ αυτή τη στιγμή για μένα. Υπάρχει για κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι. Σε τέσσερα παιχνίδια τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Δεκτό, υπάρχει κάτι άλλο χειρότερο κατά με. Ναι, πες μου. Δεν μπορεί να έχει το Λάμπρου. Δεν είμαι μάνατζερ του Λάμπρου. Μπράβο, να μου λένε οι ρεπόρτερ ότι είναι ο καλύτερος στην προετοιμασία. Mm. Το κάνει μία, το κάνει δύο. Κάνει μια καλή χρονιά σαν δανεικός. Να του δίνει καινούργιο συμβόλαιο και να μην παίρνει μισή ευκαιρία. Ναι. Μπράβο σου, μπράβο σου. Και θέλω και τη μία ένσταση. Και άλλοι παίκτες βέβαια, όχι μόνο. Έφυγε και πήγε εκεί που πήγε και καλή του ώρα εκεί που πήγε ο φίλος σου. Δεν θέλω ούτε καν το όνομά του να πω. Α, σε ρίχνει, μας πάει κατά μία κουμπί. Θα πει στο κέντρο. Τα βάζε με το Γιαννούλη που τον έβριζε από το πρωί μέχρι το βράδυ και σήμερα αυτή τη στιγμή. Και ποιος δικαιώθηκε? Ποιος δικαιώθηκε? Ποιος δικαιώθηκε? Ποιος φώναζε για τον Γιαννούλη την επεκτάρα? Μόνο ο Κόκκινος. Άσο να το κρίνουν οι άλλοι. Όχι, όχι, θα το πω. Οι άλλοι δεν πρόκειται να το πούν ποτέ. Θα το πω. Ο Κόκκινος φώναζε ότι είναι επεκτάρα. Μπράβο σου. Το ξέρω εγώ. Εγώ το ξέρω και το βλέπα. Και ήθελα να τον πάρω τηλέφωνο να τον πω. Θυμάσαι όταν σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα για το Βιερίνια, κουντοκόλλης είναι και ξέρω εγώ και τέτοια. Τον Μπίσερβαρ ένα πνευμόνι έχει και τέτοια κλπ. Ύστερα τα έβαλε τώρα, τα έβαλε αυτό. Με τον Μπέλκα δεν είπε καμιά φορά τίποτα.
να τον πει ότι ρε παιδιά, πετάξτε τον έξω μια φορά. Ο Μίσιτς έβγαζε μάτια σε δύο παιχνίδια, σε ενάμιση. Σε μισό και έχω, μισό. Έχω ενστάσεις για πιο κομβικές θέσεις κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, πρώτα έχεις μέσα τον Αλκαντουρί που... πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι μέσα στο παιχνίδι, να τον αφήσει λίγο έξω, να ξεκουράσει και τον Πασχαλάκη, να βάλει τον Μπίσερ Βαρδεκάρη, όπως πρέπει να είναι, και να βάλει αριστερά, να βάλει και τον Στόκ, να τον δούμε τι είναι. Σήμερα βλέπω εγώ εδώ τον... πώς το λέμε, τον Ροντρίγκο, τον δεξί μπακ, ναι, που αντικατέστησε τον... Το Μάτος. Τώρα. Λοιπόν, έβγαζε μάτια και εκείνος. Και επειδή ξέρω και λίγο μπάλα, βλέπω τα πατήματα αυτού του ανθρώπου. Σου θυμίζω κάτι γιατί μ' αρέσει. Επειδή μ' αρέσει. Να δώσουν ευκαιρίες. Ακριβώς. Αν δεν πάρει κάποιος ευκαιρία, αν δεν βρεθεί αυτός που θα σου δώσει την ευκαιρία, δεν θα αναδειχθεί ποτέ. Όταν βάζουμε την ίδια εντεκάδα και την ίδια εντεκάδα και την ίδια εντεκάδα, εκάτσεπε τον άλλο, τον κατακρεουργήσει εκείνη την ώρα. Έτσι δεν είναι. Γιατί μπορεί ο Πέλκας να μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα και να τον αδικούμε. Με τη σκλήγκρη την οποία γίνεται από όλους. Ναι, άστο να ξεκουραστεί, βρε. Και αν πάρει ανάσο, όπως λες εσύ, να εμφανιστεί καλύτερος. Πώς ρε Γρηγόρη, τώρα δεν είναι σωστά πράγματα αυτά να μην... Συμφωνούμε. Τώρα, λέει ο άλλος, παίρνω τις ευθύνες. Χάρηκα πολύ, γεια σας. Με 7 εκατομμύρια το χρόνο παίρνω και εγώ τις ευθύνες. Έτσι, δε. Δηλαδή δεν κατάλαβα να πούμε τώρα, είναι κοντά στο νου και γνώση. Βρήκαμε έναν άνθρωπο να πούμε μια αγελάδα, με συγχωρείς που το λέω έτσι, και την αρμέγουμε να πούμε μόνο. Καλά τους κάνει και τους βάζει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι να, εκεί να χορεύουνε μέσα στον ήλιο. Να δω τις αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν από τη διοίκηση. Και πρέπει να είναι σκληρές. Σκληρές και με πρόσημα. Σκληρές και με πρόσημα. Πόδια. Χορτασίλα μύρισε. Χορτασίλα. Κάποτε δούλευα σε ένα αφεντικό, δεν θέλω να πω το όνομά του, που ο άνθρωπος έλεγε 10 φορές θα ρωτάς και μία θα αποφασίζεις. 10 θα ρωτάς. Να και αυτή. Μία ρωτάνε και 10. Έλα, πάρτε μπέτε σκύλια λες ένα. Αδερφέ, ξέρεις τι συμβαίνει. Mm. Όταν τα λέμε για τον Ολυμπιακό, που είναι 501 χιλιόμετρα μακριά, είμαστε καλοί. Ότι ψωνίζει παλτά, ότι δεν κάνουν. Ότι... Αν το πεις για τον ΠΑΟΚ, είσαι κακός, είσαι αντιπαοξής. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Στο μυαλουδάκι του κόσμου αυτό γίνεται. Όταν λες κάτι το οποίο κρίνεις, μπορεί να είναι λάθος. Ότι αυτό ρε φίλε κάτι δεν πάει καλά. Πολεμάς τον ΠΑΟΚ, βρε σατανόγρια. Προχθές ο άλλος προκρίθηκε και αντί να πει συγχαρητήρια και ξέρω εγώ είπε, ο νους μας είναι στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Μπορεί να το διανοηθείς αυτό το πράγμα. Άσχετα που λένε για τις νόβες και μόβες και ξέρω εγώ. Αυτά μπορεί να είναι και ξεκαθαρισμένα. Βρε φάνηκε ξεκάθαρα τι θέλει. Και να βάλει έναν αχυράνθρωπο μπροστά και ο άλλος ο λύκος να είναι από πίσω. Είπαμε λογιστικά τρέκ, υπάρχουν εκατομμύρια. Α, έτσι μπράβο. Να είσαι καλά. Τέλος πάντων, γεια σου Γρηγόρη μου. Εμένα μπορεί να με κάνεις καζούρα για ό,τι θέλεις ρε φίλε. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Το χειρότερο είναι ότι δίνουμε τροφή για σχόλια στους Αθηναίους. Ξέρεις τι θα λένε. Πήρα τον double κατά λάθος, γιατί οι πραγματικές ομάδες φαίνονται στο εξωτερικό. Κατά λάθος και double δεν υπάρχει. Παρακαλώ. Ναι, Γρηγόρη. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Μ' ακούτε? Ναι. Από Βέρα, παίρνω τηλέφωνο, πάω στο ΠΑΟΚ. Ναι. Για μένα φταίει ο προπονητής. Και για ένα λόγο, να σου πω. Πέρυσι μεταγραφές γίνανε με το σχεδιασμό του Λουτσέσκου. Πέρυσι μεταγραφές. Γίνανε. Ωραία. Έρχεται ο Φερέιρα λοιπόν και προσπαθεί να παίξει ένα σύστημα 4-4-2 και βλέπει ότι δεν του βγαίνει. Παρ' όλα αυτά όμως γυρνάει και λέει ο προπονητής ότι τι να κάνω ρε παιδιά, παίζω με τα 9-10 της περσινής ομάδας. Ναι αλλά ρε φίλε, η περσινή ομάδα έπαιζε άλλο σύστημα από το δικό σου, το οποίο δεν βγαίνει. Και δεν είναι 9-10, διαφωνούμε. Οκ, okay, μπορεί να είναι λίγοι λιγότεροι ή λίγοι περισσότεροι. Όχι, okay. Λέω ότι είσαι λάθος εσύ. Ναι. Εφόσον το είπε δεν ισχύει. Οκ. Okay. Από εκεί και πέρα, βλέπεις ότι το 4-4-2 σου δημιουργεί προβλήματα. Πρώτον, μειώνεις την αξία των παιχτών σου, τη χρηματιστική, την αξία την οικονομική σου. Έχεις μια άμυνα η οποία είναι τρωτή. Είναι τρωτή γιατί με το 4-4-2 οι γραμμές από τα 20-25 μέτρα είναι στα 40-45. Μειώνεις την δική σου αξία την προπονητική. Αυτά δηλαδή τα λέω σαν συμβουλές προς τον προπονητή. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει κάτι.
έχουν δώσει ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο Λουτσέσκου πέρυσι και του λένε αγόρι μου πάρ' το, φτιάξω και μπες αγώνες. Και το στείνει για ασφάλτινους αγώνες και τους κερδίζει όλους. Και με το ίδιο αυτοκίνητο ο σημερινός προπονητής προσπαθεί να τρέξει πάρει Ντακάρ. Και ενώ βλέπω ότι η Λαμόνη συνεχίζει να πατάει γκάζι. Ρε φίλε, χειρόφρονο και βάρτο ξαπάλι στην άσφαλτο. Αυτή είναι η άποψή μου. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, γεια. Όσοι μιλούν για Ήτου και Τίχη, ας θυμηθούν το περσινό παιχνίδι στο Καραϊσκάκι και απλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αδέρφια. Συμφωνώ. Για τους φίλους μου τους Παοξίδες το λέω που καταργούνται την τύχη φέτος και κομπιάζουν για το περσινό Ήτου. Δεκτό και αυτό. Πέλκας έξω από τον ΠΑΟΚ μας, ένα μύριο θέλει να εξασφαλίσει, να εξασφαλιστεί. Εμείς θέλουμε να εξασφαλιστούν τα όνειρά μας. Πέλκας έξω, Λάμπρου μέσα. Οκ. Okay. Πάμε, επόμενος. Λόγια, καλησπέρα. Είχα άνθρωπο ο οποίος έτοιμος ήταν δίπλα σου, αλλά δεν ήθελα να σου μιλήσω γιατί στεναχωρέθηκες τες. Λόγια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Τι γίνεται. Τι να γίνει, ό,τι γίνεται ακούγεται. Ησυχία. Δεν μου λες, αν έδινε απέναντι στο τέλος αυτό που τον έπρεπε πάνω στο δοκάρι θα λέγαμε άλλα τώρα. Ότι ο δεύτερος προπονητής και περνούσαμε και όλα καλά. Ναι, αλλά ο φίλος έλεγε ότι θα έχεις και βοήθεια από τη διευθυνσία. Με το παραμικρό ενθουσιαζόμαστε και με το παραμικρό απογοητευόμαστε. Μια ήττα ήρθε. Μια σφαλιάρα ήρθε στον ΠΑΟΚ. Να δούμε μπροστά. Να κοιτάξουμε το πρωτάθλημα. Και όχι να λέει ο άλλος να βγαίνει να παίρνει τσάπεζο 40 εκατομμύρια και να λέει πάρε το πρωτάθλημα. Με το έτσι θέλω. Με τη μαγιά του. Μα αφού αυτός είναι γνωστός του. Με τα βάρ του. Με τα σουβλάκια του. Με την ΟΕΦΑ τη μαφία. Γιατί κύριε, αν είχα 50-50 διαιτησία τον Άγιαξ τον απέκλεια. Κατάλαβες. Όχι να δίνει πέναλτι μέχρι να σοφαρίζει ο Άγιαξ. Μπορεί να ήταν ένα πέναλτι, δύο πέναλτι, τρία πέναλτι. Τι έγινε μετά, δώθηκε χάση στον ΠΑΟΚ ρε Άγγλε. Μετά, ο Ιρλανδός, ήταν η κάρτα του Μάτος εκείνη εκεί, ούτε φάουλ δεν ήταν και πάει εκεί την κάρτα του Μάτος. Πέκανε φάουλ, την μπάλα πήρε, ούτε φάουλ δεν ήταν και έδωσε εκεί την κάρτα. Για να παίξει ο Μάτος, άλλο και εκείνο. Άλλο το πέναλτι εκείνο στο δοκάρι που τον τραυμάτισε τους προς τα πλευρά. Δηλαδή λες εσύ σήμερα, ότι για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ φταίει η μαφία της UEFA. Δεν θεωρώ ότι φταίει μόνο η μαφία της UEFA. Λέω ότι αν τα 50-50 με τον Άγιαξ θα περνούσαμε. Ο προπονητής, η διοίκηση δεν κάνα λάθη. Κάνα λάθη. Το θέμα είναι ότι άμα έμπαινε χθες ένα γκολ, γιατί χάσαμε και ευκαιρίες στο τέλος. Και αυτοί χάσαν και εμείς χάσαμε. Το θέμα είναι να έχεις μια ομάδα. Στο τέλος αν έμπαινε εκείνο το κοντινό του λιμιού που ήσαν εκεί πέρα. Αλέξανδρε, θα σου πω ένα πράγμα. Καταρχήν, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερον, δεν ξέρω τι θα λέγαμε αν και εφόσον. Ξέρω ότι πέρσι είχες την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Είχα βέβαια. Είσαι εσύ ο Φερέιρα. Άκου λίγο. Περίμενε λίγο. Είσαι ο Φερέιρα. Και πας σε μια ομάδα που έχει την καλύτερη άμυνα. Ναι. Και το αλλάζεις. Άκου να σου πω κάτι. Λοιπόν, αυτός ο προπονητής ο καινούριος είναι όσα φάμε και όσα βάλουμε. Δεν κοιτάει την άμυνα. Δεν είναι λογική αυτό ρε εσύ. Θα τον πάγει. Όσα φάμε και όσα βάλουμε. Δεν είναι λογική αυτό. Είναι 3 από την Παναχαϊκή, 3-3 βγάζει ο Καφέ Γεωργιάδη, 3-3 γίνεται η Παναχαϊκή. Δεν είναι λογική αυτό. Ποια είναι λογική. Υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο. Φυσικά. Η μπάλα τιμωρεί φίλε μου. Ακριβώς. Εμείς το πρώτο ήταν κατηφορικό το γήπεδο και με μια φάση μας βάλανε ένα γκολ. Ένα σουτ. Κερδίσαμε 15 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο. Να είσαι καλά. Άντε γεια. Κάποτε τα πάω και ακορέδω τον Ολυμπιακό που έχει φάγει 7 στη Γιούβε στο Τσουλού. Που αν ήταν αυτοί 17 θα έτρωγαν. Από τα δεύτερα τη Γιουβέντους τα φάγες, πρώτον. Όμως ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει από τα άσπρα χώματα της Ευρώπης. Ανέχασε λέει. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ τα τρία τελευταία χρόνια έγινε η ντροπή της Ελλάδας χάνοντας από Έστασον, Βίντι, Μπάτε, Σλόβαν. Όσο για το ραπ, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου, μας έλεγε ο ΠΑΟΚ δεν τρώει γκολ, διετσία θα είναι με ΠΑΟΚ κτλ. Να που έφαγε. Και γι' αυτό υπάρχει απάντηση. Ευθύνη είχε προπονητής. Παρακαλώ. Καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Μπρίσολ. Τι κάνει το City. Καλά πάει μωρέ, εντάξει τι να κάνει. Καλά πάει. Θα την παίξουμε το Σαββατοκύριακο. Όχι,
γιατί πιάσαμε αρκετά χρήματα χθες και θα κάνουμε κάποια διακοπή. Έπιασες με τι, με τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ? Όχι, δεν έπεσα καν τον ΠΑΟΚ, δεν τον παίζω τον ΠΑΟΚ, φοβάμαι πάρα πολύ. Γιατί φοβάμαι από την φορά... Να μην επηρεάσεις από το συνέστημα. Όχι, θυμάσαι με τη Σπάρτακ Μόσχας, μέσα, όταν παίζαμε μέσα στη Σπάρτακ Μόσχας, που, ήταν, που είχε φάγει κόκκινη. Ναι. Η Σπάρτακ Μόσχας είχαν μείνει με 10. Το είχα παίξει σε 3 στοιχήματα, περίμενα τον ΠΑΟΚ, είτε διπλό είτε να βάλει ένα γκολ και είχε έρθει 0-0 και από τότε το παράτησε. Θα ήθελα να πω, πρώτο πράγμα, ότι συγχαρητήρια σε Άρη και ΑΕΚ που προσπαθήσανε τόσο πολύ για την πρόκριση. Δεν τα καταφέραμε. Ο ΠΑΟΚ δεν προσπάθησε να καταφέρει. Όχι, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αποκλειστεί, αυτό έδειξε. Αυτό ναι. Εξαιρούνται τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Μόνο εκεί πέρα, ναι, κανονικά. Αλλά πριν ένα μήνα κράζαμε. Λέγαμε φυσικά ότι ο Ολυμπιακός παίζει με μικρές ομάδες για να περάσει και εμείς παίζουμε με μεγάλες. Και όταν παίξαμε με τη Σλόβαν, φάγαμε 2 γκολ. Και ένα 3. Και ένα, ναι, 3. Δεν φταίει κανένας από τη διοίκηση. Δεν γίνεται να φταίει κάθε φορά μια διοίκηση όταν έχεις τρεις ποδοσφαιριστές μέσα. Και εντάξει, η διαιτησία... Έχω ένσταση, αδερφέ. Ναι. Προσλαμβάνεις έναν προπονητή. Ναι. Δηλαδή, έχεις ένα ραδιόφωνο. Ναι. Και με παίρνεις εμένα. Δεν μιλώ στη... Φίλε, εδώ, σε αυτήν εδώ την πόλη, υπάρχει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Ναι. Έπονται τα άλλα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι μου δίνεις γραμμή ή ότι μου δίνεις τα φώτα σου? Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ λέω ότι... Ο Ράζαν πέρσι ήξερε ότι υπάρχει ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής και με το ΠΑΟΚ Άρης στο παιχνίδι ο Λουτσέσκου έλεγε θέλω να κερδίζω, είμαι 1-0, είμαι ισοπαλία, δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Ναι, δεν διαφωνώ με την τακτική του. Η τακτική του αποδείχθηκε χρηστή και χρυσή για τον ΠΑΟΚ γιατί έφερε τον τάμπουλα ήττος. Ναι. Εγώ λέω ότι η διοίκηση, το νέο προπονητή τον είπε, ρε φίλε, εμείς είχαμε πέρσι την καλύτερη άνοδο του πρωταθλήματος. Ναι. Από εδώ και πέρα τι χρειαζόμαστε. Αποστημένες φάσεις πάλι, ρε κόκκινη. Όλα αποστημένες φάσεις. Ρε φίλε, από τα φιλικά φαίνονταν κάθε στιμένη φάση μύριζε γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια να παίζει κάθε φορά με σέντρες. Δεν είσαι εσύ σέντρα, ρε φίλε, δεν μπορείς. Κάτω σουτ. Αλλά να σου πω κάτι που φαίνεται ότι χάσαμε και από τον Άγιαξ. Που λείπει ο Αντελίνο. Για μένα πιστεύω ότι και ο Εκαντουρί θα παίζει καλύτερη μπάλα άμα ήταν μέσα ο Αντελίνο. Που καθόμαστε και κλεγόμαστε τώρα για τον Καντουρί όταν ήταν με τον Άγιαξ που έλεγε αδέρφια εγώ θα επιστρέψω πιο δυνατός και θα παίξω. Καθίσουν τώρα με ένα Καντουρί να παίξουμε, βάλει κάποιον άλλον. Ο Αουγκούστο ας πούμε, συγγνώμη που κρατάω πολύ τη γραμμή, ο Αουγκούστο στα παιχνίδια που έπαιξε στην αρχή έπαιξε 2 δεκάλεπτα και ήταν πολύ κακός γιατί δεν είχε πιάσει μπάλα. Και έπαιξε τώρα 2-45 λεπτά παραπάνω και έδειξε ότι αξίζει η μεταγραφή του. Αυτός που έχει το αυτοάνωσο και δεν μπορεί. Εμένα μου άρεσε ο Αουγκούστο. Όχι, γιατί για τον προφήτη, για τον προφήτη λέω. Πότε πιάνει το στόμα του, μιλάμε για όποιον λέει καλό τον καταστρέφει. Δεν φταίει κανένας από τον ΠΑΟΚ ότι έχασε ο ΠΑΟΚ, ούτε η διοίκηση ούτε η ομάδα. Κόκκινε χθες εσύ. Γιατί τον είχες εχθές δίπλα σου, τον άκουγα να λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα φάει ούτε ένα γκολ και τον άφησες να μιλάει. Τον αριθμό 666. Τον ίδιο. Τον άφησες να μιλάει, μην τον ξαναφήσεις να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Πάγαμε 2 γκολ από τη Σλόβαν που δεν θα ξαναβάλει ποτέ 2 γκολ. Άκου να δεις. Στη ζωή μου ένα πράγμα δεν ήμουν ποτέ. Φασίστας. Ούτε πρόκειται να γίνω. Το συχαίνω εγώ. Το ό,τι χρώμα, πρόσεχε, ο φασισμός δεν έχει χρώμα. Μπορεί να είναι και μπλε και κόκκινο. Σε κάνω πλάκα, έτσι. Σε κάνω πλάκα. Βρε, καλά κάνεις. Απλά θα σου πω το εξής. Έχει άρισμα, φίλε. Όχι, έχει. Ο Κουλούρης μπορεί να βγει πρώτο σκόρο στο Σαμπιονά. Κράτα το αυτό που σου λέω. Ναι. Το Γιαννούλη που τον έβγαλε ότι δεν μπορεί, μπορεί ξαφνικά να δεις τα Χριστούγεννα να το ζητάει United. Σε τι μου θυμίζει ο Γιαννούλης. Δεν ξέρω άμα παρακολουθούσε τόσο πολύ, και τότε σίγουρα παρακολουθούσε, Σταφυλίδη με θύμισε ο Κουλούρης. Που στο πρώτο μάτς ο ντεμπούτο του με την τότε να με λέγαμε πού να πάμε τώρα με Σταφυλίδη και έκανε αυτό το μάτς που έκανε. Ο Σταφυλίδης εκείνο το μάτς ήταν το καλύτερο της καριέρας στα δικά μου μάτια. Ντεμπούτο δεν ήτανε. Ντεμπούτο ήτανε. Δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι κύριε Κόκκινε. Στον Νικό, αν θέλεις καλύτερα. Εγώ θεωρώ ότι δεν φταίει κανένας από τις δίκες του ΠΑΟ. ΠΑΟΞΙΣ είμαι. Φταίτε εσείς. Όχι συγκεκριμένα. Όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι. Φέρατε την καταστροφή. Ακόμα δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Αποκλειστήκαμε από την Ευρώπη. Ας κλάψει τα λεφτά του Ιβάν που τα έδωσε. Εσύ δεν θα κάνεις κουμάντο στο αφεντικό. Το αφεντικό είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Και αυτή είναι η αλήθεια. Βγαίνεις και μιλάς κάθε μέρα για τον ΠΑΟ και είσαι και Ηρακλής. Και οποιοδήποτε μιλάει από αυτό να ζείτε, φτάνει αρκετά αυτή η καραμέλα. Είναι στρόγγυλη μπάλα.
αν ήμασταν, αν πηγαίνατε μια φορά στην Αθήνα, επειδή εγώ δουλεύω και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και δεν βλέπετε τι λέγανε πέρυσι, ο Ολυμπιακός έχανε από το Νόφι, από το ένα από το άλλο, ούτε με λαϊκό δικαστήριο. Η ομάδα έχει καινούργιο προπονητή, η ομάδα προσπαθεί, διότι είναι άνθρωποι έξυπνοι, έχουν marketing. Εσείς είστε απαράδεκτοι, όλοι σας οι δημοσιογράφοι, βγήκατε από χθες, φταίει ο Φερέρα, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος ο Βρουσούλης που μίλησε. Τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά. Τι είναι αυτά που εσύ λέτε. Θες δηλαδή να χρυσώνουμε το χάρτη. Θες να πεις ότι μια ομάδα δεν μπορεί να έχει μια περίοδο που δεν θα είναι τόσο καλά φορμαρισμένη. Θες να χρυσώνουμε το χάπι. Όχι, δεν χρυσώνω κανένα χάπι. Ερώτηση. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα εσύ να τεντένεις τα οικονομικά του Σαββίδη. Και να κρύβεις άχρηστο ή καλό κάποιον παίκτη. Να ρωτήσω κάτι. Δεν μπορείς. Δεν έχεις την ικανότητα. Αλήθεια στο λέω. Δεν έχω την ικανότητα. Όχι, αυτό είναι προσωπική σου εκτίμηση. Προσωπική μου εκτίμηση. Όπως και εσύ μιλάς για τον Μπέλκα, τον Ελκαντουρί και τον οποιονδήποτε. Δεν μου λες. Και εγώ σου λέω ότι είσαι ανίκανος δημοσιογράφος. Μπράβο. Καλά κάνεις και το. Ερώτηση. Έλα, πες. Ο ΠΑΟΚ πέρσι είχε την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Όχι. Είχε τη δεύτερη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Είχε την καλύτερη άμυνα. Όχι, ρε παιδί μου, έφαγε πιο πολλά. Λιγότερα γκολ από τον Ολυμπιακό. Περισσότερα γκολ από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός η καλύτερη άμυνα. Καλά, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Τι θες να πω. Ήταν το μεγάλο του. Ήταν το μεγάλο. Υπήρχε μια προσωπικότητα. Ήταν το όπλο του η άμυνα. Ναι. Ωραία. Άρα, όποιος και να αναλάβει, πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Όχι. Όχι. Okay. Έχει μια φιλοσοφία. Πληρώσαμε κάποιον άνθρωπο για να φέρει μια φιλοσοφία. Μπορεί να αργήσει λίγο και ρε να φίλε, έχεις φιλοσοφία που σε έκανε ταμπλούχο και αίτητο και θα την αλλάξεις. Ναι, και τι έγινε. Okay. Να τι έγινε. Αποκλείστηκε από τους Σλόβαν. Να τι. Και τι έγινε, τι έγινε. Για να βγάλεις λεπτά δύο μέρες παραπάνω εσύ και να κλαίτε όλοι στα ραδιόφωνα. Τι να κλαίμε, μα ακούς να κλαίω. Μα αυτό, όχι εσύ, εσύ δεν είσαι πανηγυρίζα, δεν πειράζει. Δεν το βλέπεις, ναι. Δεν το βλέπεις. Κλαρίνα, από το πρωί παίζω. Ρε, άκουσε με λίγο, Άκουσε με λίγο. Αυτό που σου λέω είναι πολύ σοβαρό από το σκηνικό. Λοιπόν, το κακό το κάνετε εσείς. Εμείς ούτε ο Καντουρίς σου φταίει, το Πέλκας μπράβο. Κανένας. Το πιάσε το νόημα. Είναι καινούργιος προπονητής. Θα πρέπει να τον δούμε, να κάνουμε υπομονή όπως έκαναν οι μεγάλες ομάδες που ήταν και ο Ολυμπιακός μου, το Μάρτινς. Και φέτος βγάζει μάτια. Είμαστε ανάτοιχοι. Ο Σαββίδης πρέπει να κλαίει και μάλιστα αντί να πείτε αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα, βγάζετε και γλώσσα. Ο Σαββίδης δεν στεναχωρέθηκε. Διάλειμμα, φίλε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα για τα επόμενα 23 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή της Εκογομήρας. Το 2310-390 είναι δικά σας. Αλφα Μήτρια κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για να κερδίσετε 14 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει πες τον Μπούφο, δεν συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό, αν και ήταν άκρος επιθετικός μαζί μου, ότι ο Σαββίδης μπορεί να βάζει τα λεφτά. Αλλά να μην πονάει την ομάδα όπως ένας οπαδός στην ομάδα του. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Έλα Γρηγόρη. Έλα φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θεωρώ το έτερο ήμιση το δίδυμο λείπει. Έτσι έχει κατέβει Αθήνα. Τι ξέρω να έχει φτάσει στην Αθήνα. Κατεβαίνει Αθήνα. Κατεβαίνει. Α, ωραία. Μια χαρά. Ίσως τον πετύχουμε στο Τέξας και δεν μας είπε πότε θα είναι εκεί. Πώς θα το μάθουμε. Νομίζω σήμερα το μεσημέρι πότε θα είναι. Κάτι τέτοιο. Α, ωραία, ωραία. Θα περάσω τότε από εκεί μετά να δω. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι επειδή έθεσες μια ερώτηση στην εκπομπή σου, τι μπορεί να φταίει γι' αυτό. Πολλές. Εγώ θα σου πω σαν τρίτο μάτι, σαν ουδέτερος και σαν αεκτζής, ότι φταίει αυτή η νοοτροπία του προηγούμενου ακροατή της εκπομπής σου. Και ο ψυχισμός αυτού του οπαδού που είναι μειοψηφία θεωρώ στην ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά που δυστυχώς είναι αυτή η μειοψηφία που είναι πιο έντονη στο γήπεδο και δίνει πιο έντονη την παρουσία της στην ομάδα. Αυτή η νοοτροπία που τα έβαλε με τους δημοσιογράφους, αυτή η νοοτροπία που τα έβαλε με την κριτική, με την αντιπολίτευση και αυτή η νοοτροπία του ψυχισμού του οπαδισμού. Η οποία λέει αδιαφορώ για όλα τα άλλα, μένω εδώ στο καβούκι μου, δεν δέχομαι κριτική και προτιμώ να είμαι πρώτος στο χωριό και στην πόλη. Η Premier League έχει 6 μεγάλες ομάδες. Τις 3 του Λονδίνου, τις 2 του Μάντσεστερ και τη 1 του Λίβερπουλ. Και γίνονταν ντέρμπι 6.
Οπότε μαζεύουν και βαθμούς στην Ευρώπη αυτές οι 6 ομάδες, όπως και στα άλλα πρωταθλήματα. Έτσι, ότι δούμε η Ιταλία, η Ισπανία. Δεν χρειάζονται πλέον, γιατί όπως έχει γίνει κλειστό το Champions League. Αυτό, αυτές οι τετράδες. Μπαίνουν αυτομάτως. Τι θέλω να πω με αυτό, Γκριμόν, και να είμαι πολύ γρήγορος, αν κρατάω τη γραμμή, γιατί έχουμε και περιορισμό χρόνου για τους υπόλοιπους φίλους της εκπομπής. Η Ελλάδα από τη φύση της έχει μόνο 3-4 μεγάλες ομάδες. Τις πρώην 3 του ΠΟΚ βγάλει τον Παναθηναϊκό, τώρα πλέον έμεινε η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, και πλέον τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντικατέστησε τον Παναθηναϊκό. Αν αυτές οι 3 ομάδες δεν φέρουν βαθμούς στην Ευρώπη, πάμε κατά διαόλου. Χτες ο ΠΑΟΚ δυστυχώς δεν ήταν άξιος της ομάδας που θέλει να είναι στην ελληνική κοινωνία. Τι να το κάνω εγώ να μου πάρει 10 πρωταθλήματα, αν εμείς παίζουμε μόνο με μία ομάδα στο Champions League και παίζουν όλες οι υπόλοιπες στο Europa League 2. Και ποια τα έσοδα έδωσε τον πρόεδρο. Και εντάξει, ο πρόεδρος που είναι λεφτάς να βάλει για ποιο λόγο, να παίρνει μόνο πρωτάθλημα και τα κάνει στην Ευρώπη μετά. Αν βγει έξω από το φρεπλέ της Ευρώπης δεν θα παίζουμε στην Ευρώπη, γιατί θα παίζουμε το τοπικό. Τον έχεις για κοροϊδό, θα τον πετάει λεφτά. Αυτό δεν καταλαβαίνεις, μιλάω στην οτροπία του προηγούμενου ακροατή, μπας και καταλάβει γιατί κριτική μιλάω εγώ. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει, φίλε. Και αν αλλάξεις εσύ την νοοτροπία στο πώς αντιλαμβάνεις τα πράγματα και ο ΠΑΟΚ θα γίνει δυνατότερη ομάδα. Αυτή είναι η νοοτροπία η οποία σου λέγε πέρσι, ΠΑΟΚ δεν πήγαμε και πολύ καλά, το κατανοώ πέρσι ρε φίλε. Πας για το πρωτάθλημα 35 χρόνια και θα το πάρεις, ναι μαζί σου, κυνηγημένος, παίρνεις τους τελικούς στο ΆΚΑ, συμφωνώ, εντάξει κανένα πρόβλημα, βλέπεις δεν μιλάω παντικά. Αλλά στο θέμα Ευρώπης είναι όλη η χώρα και χθες έτυχε ο κλήρος στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή είμαστε 100 βαθμούς. Πάνω από την Κύπρο, με έναν Αποέλ που παίζει στο Europa League, με έναν Ολυμπιακό που παίζει στο Champions League και πρόσεξε με, σε κάθε νίκη που κάνουν αυτές οι δύο ομάδες παίρνει 100 βαθμούς παραπάνω από Αποέλ. Και σε κάθε ισοπαλία 50 βαθμούς παραπάνω από Αποέλ από ότι ο Ολυμπιακός. Θες να πω κάτι τελευταίο το οποίο νομίζω ότι είναι χρηστικό. Για ρίχτω ρε πριν. Δες το όφελος που έχει ο Ολυμπιακός σαν οργανισμό, σαν ομάδα, με αυτά τα οποία πέτυχε. Γιατί κάθε φορά που ανεβαίνεις και μια θέση παραπάνω στην UEFA, ακριβώς, παίρνεις και παραπάνω χρήματα. Ο ΠΑΟΚ μόνος του χάνει χρήματα από εκεί. Θα σου αποδείξω, θα είμαι πολύ σύντομος, ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός ζητάμε να περάσει τις 16 του Champions League για να μπορέσουμε να είμαστε πάνω από την Κύπρο. Και αν όχι να περάσει 16, να περάσει 16 του Europa League για να είμαστε πάνω από την Κύπρο. Διότι δεν θα είμαστε πάνω από την Κύπρο, κύριοι. Και σε δύο χρόνια θα παίζει μόνο μια ομάδα στο Champions League και τρεις στο Europa League 2 και καταστράφει τη χώρα. Θα θέλει 5 χρόνια για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη της Ευρώπης. Και με αυτά τα έσοδα τι θα είναι, τα 900 εισιτήρια του ατρωμίτου ή τα 3 εκατομμύρια της νόμας θα συντηρηθεί ένα σωματείο σε επαγγελματικά ευρωπαϊκά πρότυπα. Και ο Σαββίδης να θέλει να βάλει λεφτά, πόσα θα βάλει ρε παιδιά, δεν μπορεί να βάλει, μέχρι να όλοι μπορεί να βάλει. Μετά θα τον κατηγορήσουν ότι ξεπλένει χρήμα και ότι κάνει πλυντήριο. Να είσαι καλά. Δηλαδή, φίλε, να πω και κάτι τελευταίο. 30 δευτερόλεπτα το σημερολόγιο, Γρηγόρη, είναι σημαντικό. Θα το αποδείξω του φίλου με αυτή την οτροπία ότι κάνει κακό στην ομάδα του, όταν πριν 3 χρόνια ήταν στην 41η θέση ο ΠΑΟΚ, πρόπερση πήγε στην 65η, φέτος είναι στην 67η και του χρόνου μπορεί και να τον περνάει η ομάδα μου η ΑΕΚ. Διότι αυτή τη στιγμή θα αφαιρεθούν 6.000 βαθμοί από τον ΠΑΟΚ και θα βάλει μόνο 2.500. Ενώ εγώ έχω παύλα, εγώ συμμετέχω μόνο τα 3 τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Αυτό μόνο να αναλογιστεί με αυτά που είπε ο προηγούμενος φίλος. Χαιρετώ, Γρηγόρη, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε μου. Από Κολονία περνώ. Καλώς το να. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ τώρα στον προηγούμενο. Για δεν μου λες, ρε φίλε, πώς να είμαι εγώ πάνω από την Κύπρο όταν εμένα με ρίχνεις 3 φορές την συνεχεία με τον Άγιαξ, πέρσι με ρίχνεις με Βασιλεία, με Σπάρτακ Μόσχας, με Μπενφίκα Λισαβόνας. Αυτό, φίλε, δεν είναι προκριματικό. Αυτό είναι όμιλος Champions League. Παίζετε με την νοημοσύνη μας. Νομίζετε ότι είμαστε χαζοί και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Είναι στημένες οι κληρώσεις. Για δεν μου λες ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο αντιπρόεδρος του ΕΦΑ, ρε φίλε. Ο αντιπρόεδρος... Μας δουλεύετε να πούμε. Ο κύριος Θοδωρίδης. Ε? Ο κύριος Θοδωρίδης. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, νομίζετε. Να ρωτήσω κάτι. Ρώτα ό,τι θέλεις, ρε φίλε. Γιατί είσαι θυμωμένος, τι έγινε. Είμαι θυμωμένος με αυτά που ακούω, ρε φίλε. Με μένα είσαι θυμωμένος. Πάτε να μας περάσετε για χαζούς. Με μένα είσαι θυμωμένος. Γι' αυτό είμαι θυμωμένος. Με μένα. Πάτε να μας περάσετε για με χαζούς. Με μένα είσαι θυμωμένος. Ρε εσύ, μαζί μιλάμε τώρα. Με μένα. Ρωτάω. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Με μένα είσαι θυμωμένος. Ε? Με μένα είσαι θυμωμένος. Άτερε, κάνε καμιά άλλη δουλειά, ρε. Ξεθύμωση έχεις να πάρει. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου. Εγώ είμαι. Ναι. Η καραφή νεράιδα λείπει, έφυγε. Δεν δικαιούται, διακόπτει σαν άνθρωπος. Γι' αυτό κάνουμε ένα μισάρι να βγούμε στην εκπομπή. Δηλαδή. Δηλαδή πάει ρολόι. Είσαι αλήτης και εμπαθής. Στημένος από μένα 50 ευρώ. Προχώρα παρακάτω. Ο προηγούμενος πολύ νεύρο ρε εσύ.
Ρε φίλε, οπαδός είναι. Οπαδός, αλλά πολύ παπιάζεται, ρε. Λίγο ηρεμία, ρε. Εντάξει, και τι να το κάνω, το μαλώσουμε γιατί είναι παθιασμένος. Καλά κάνω. Εντάξει, οκ. Okay. Κόκκινε, σε ευχαριστώ πολύ χθες για τη διάδα που έδωσες. Δυστυχώς όμως δεν μπορούσα να κάνω cash out. Ρε φίλε, Έλληνας διαιτητής μας τα πήρε τα λεφτά από την τσέπη. Πραγματικά, πώς ήταν, Σιδηρόπουλος, ποιος ήταν. Την πετσόκοψε την adverb. Σόπα, ρε. Όσο τυχεροί ήμασταν που έγινε το 2-1 στο 90 στο πρώτο παιχνίδι. Φτάνει, ρε φίλε, προηγείται με παίκτη λιγότερο από την αφήνεις με 9. Εκεί κοίταξε, θέλει κατευθείαν cash out ή θέλει ποντάρισμα, επόμενο γκολ, Γάνδη. Δυστυχώς εγώ είδα το βλέπω που πήρε κόκκινη κάρτα και λέω μπα, δεν θα βγει, δύσκολα είναι. Έτσι είδα το ματσάκι που πήγαινε και του έβλεπα τον πάγο εκείνη την ώρα. Από πρακτικό κιόλας site, αυτά τα κακά. Γιατί το 5 ευρώ δεν δούλευε καλά λόγω ίντερνετ. Παίζει ρόλο και το δικό σου το ίντερνετ. Εγώ από 3G από τηλέφωνο το βλέπα. Δυστυχώς αυτά δεν είναι για να γίνονται. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Και κάτι άλλο θέλω να πω, ένα τελευταίο γρήγορο. Το πώς έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκο, με τον ΠΑΟΚ, κυρίου τότε που ήρθε, οι μόνες δύο διαφορές που βλέπω, ξέρετε ποιες είναι. Ακούω. Ότι με Λουτσέσκο έπαιζε από άξονα και τον κύριο τώρα κάνεις παλιές από τα πλάγια, από τα εξτρέμ, γιόμες. Άλλο παίζω από τα πλάγια κάνω, και άλλο παίζω με το σέντρα και ο Θεός βοηθός. Αυτό είδα όμως εχθές. Αυτό και έτσι χάθηκε το μάτς. Γιατί όταν μια ομάδα είναι κλειστή στην άμυνα πίσω, κέρδισε πάρα πολύ χρόνο η Σλόβαν. Και να σου πω και κάτι. Άντε εκεί κέρδισε. Βλέπεις ότι με τις αλλαγές που κάνεις, το έχεις. Γιατί σε 2 λεπτά τους έβαλες 2 γκολ. Ούτε 2 λεπτά. Μετά δεν θέλει προσοχή, δηλαδή πάλι τόσο φθηνό γκολ. Λόγω της Τούμπας, λόγω του ότι ο κόσμος ήταν εκεί πέρα ευρασμό, όχι, το ήταν πίσω, ήταν λίγο κάνεις αέρα πατέρα. Όταν τρως 2 γκολ μέσω όρο σε κάθε παιχνίδι, στα πρώτα που δίνεις, κάτι δεν κάνεις καλά στην άμυνα. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Που επειδή ο φίλος με έβγαλε ψεύτη, να πω ότι ο ΠΑΟΚ τερμάτισε με 66 γκολ ενεργητικό και 14 παθητικό, και ο Ολυμπιακός με 71 ενεργητικό και 17 παθητικό. Ήταν η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Άρα από φέτος, εκεί. Άρα, φέτος. Θα το δούμε στο πρωτάθλημα. Άρα από εκεί ξεκινάς. Έτσι. Από εκεί ξεκινάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός. Να έχεις πτυχίο προπονητή για να το καταλάβεις. Όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Εγώ αυτό ξέρω. Χωρίς άμυνα δεν πας πουθενά. Φουλ επίθεση, δύσκολα. Να είσαι ένα μάτσα παίρνεις, ένα μάτσα χάνεις. Ένα μάτσα παίρνεις, ένα μάτσα χάνεις. Έτσι γίνεται. Εκτός αν έχεις τους παικταράδες. Αυτό είναι κάτι. Εντάξει, τους παικταράδες δεν θα ήμασταν και. Ποιος παίχτησε. Δεν θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα παίζει στην Πριμέρα Διβιζιόν. Εντάξει. Okay, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Ναι. Και εμείς θα σε ακούμε. Καλώς το να. Τι μου κάνετε, κύριε δημοσιογράφε. Δεν αφήνεις το πληθυντικό, μην αρχίσεις τα πινελίκια. Εντάξει κύριε δημοσιογράφη είπα ρε. Διαφωνεί. Από τα πολλά που ξέρουμε, μήπως μπερδευόμαστε ρε. Διαφωνείς με κάτι από αυτά που είπα. Με όλους μας ρε, με όλους μας. Α, είσαι κι εσύ. Μήπως ξέρουμε τόσα πολλά για τους άλλους και δεν κοιτάμε την καμπούρα μας ρε. Τώρα είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Για να σε ακούσω, τι έφτιαξε χθες κατά του ΠΑΟΚ. Κατά του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Και τι λες ότι κύριε Φερέρα, κύριε Πέλκα, κύριε Πέτρο, κύριε Γιάννη, εσείς δεν παίξατε έτσι, εσείς κάνατε αλλιώτικα. Με το Φερέιρα τα έχω ρε φίλε. Γιατί κάνει με το Φερέιρα. Με το Αλάνι, ναι. Με το Αλάνι μας. Έχω το δικαίωμα. Βεβαίως. Όταν κάνει κάτι το οποίο του κοστίζει αμυντικά σε κάθε παιχνίδι. Αν δεν το κριτικάρω ρε φίλε, θα είμαι. Τι κάνει ρε σε ένα λεπτό σε 200. Θα είμαι ραδιοφωνική. Αυτή ήταν η ξυλοκόπη. Μπήκανε πολύ μάγικα. Ωραία. Όταν κράζουμε τον Ολυμπιακό που έτρωγε κάτι τάλιρα και κάτι περίεργα από ξυλοκόπους, ήμασταν καλοί.
Όταν τα λέμε για τον ΠΑΟΚ είμαστε κακοί. Αυτό θέλετε. Εμείς ξέρετε θέλουμε κύριε Γρηγόρη. Αλήθεια πες μου ρε. Λέγε ρε Βαρβά. Αυτό εγώ θέλετε. Εγώ θέλω να σε πω, εγώ θέλω να σε πω. Γλύφτες, γλύφτες θέλετε. Γλύφτες. Όχι εσύ. Α, είπα. Μήπως, θα πω κάτι τελευταίο για να κλείσω γιατί είμαστε άνω κάτω εδώ. Και όταν ξεκινά την εκπομπή και κάνεις το διάλειμμα, βάλε και ένα τον καιρό του Μωριά να ακούσουμε. Με αυτά τα διαβολικά που βάζεις όλο τα σατανικά. Αν το πάρεις πίσω αυτό που λες ότι βάζω σατανικά τραγούδια θα σε βάλω. Γιατί πήγες στον παπά, τον δικό σου, τον πάτερ και τον είπες «Πάτερ, κάνω αυτό» και σου είπε «Καλά κάνεις». Με πες το μου και να σε πω. Με βεργμένη σανίδα θα σε περιλάβω, ειλικρινά σου μιλάω. Άντε, γεια. 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 Παρακαλώ. Γρηγόρη μου. Γεια σου φίλε μου. Σε αντίξωες συνθήκες από το λεκανοπέδιο το Έσχους Νεκτάριος Ολυμπιακός. Μάλιστα. Γρηγόρη μου, μόνο θα μιλήσω και θα κλείσω αμέσως και θα σε ακούσω. Γιατί τι έχει κατά τη φώνα, έφερε κατά τη φώνα μαζί του. Είναι αντίξωες οι συνθήκες, είμαι έξω. Πρώτον, αυτά που έχει περάσει ο ΠΑΟΚ, όλες οι ομάδες θα περνάνε για όλο μου το και χαρές και στις λύπες μαζί με την ομάδα. Εννοείται. Δεύτερον, όταν ξεκίνησες την εκπομπή είπες μήπως θέλω να διώξουν τον Καρντόσο. Χθες άκουσα το προπονητή του ΠΑΟΚ και με αυτά που είπε, κατά τη γνώμη μου, πούλησε την ομάδα. Δεν στήριξε τα παιδιά. Μήπως συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Πάντως σίγουρα δεν υπάρχει αγάπη και σεβασμός και το δέσιμο που υπήρχε πέρσι. Κάτι άλλο, το ξεχνάω, για τον Ολυμπιακό. Ναι. Όμορφα, ξερά, αληθινά όπως τα λες, θέλω να μου πεις τι πιστεύεις, κουμαρατζίδικα όπως νομίζεις, τι πιστεύεις για τον Ολυμπιακό, τι μπορεί να κάνει με αυτές τις τρεις ομάδες. Και κάτι τελευταίο, πέρσι... Τέτοιο καιρό περίπου, όχι περίπου τέτοιο καιρό, μετά τα Χριστούγεννα είχε τεθεί ένα ερώτημα στην εκπομπή και ρωτάγατε όλους τους φίλους μας εδώ, πρωτάθλημα ή Ευρώπη, και ο μοναδικός που χτυπιότανε πραγματικά, σηκωνότανε τα πέταγε όλα και έλεγε δεν θα φύγω έλεγες, ήσουν εσύ, γιατί όλοι λέγανε μόνο το πρωτάθλημα και το double, τίποτα άλλο. Και τώρα αυτά, την αγάπη μου Γρηγόρη. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα Γρηγόρη. Γεια σου Δημήτρη. Χάσαμε Γρηγόρη. Όχι, κέρδισες αλλά αποκλείστηκες. Χάσαμε Γρηγόρη. Mm-hmm. Τέτοια δίκη να τη βράσω. Εννοείται. Κατάλαβες. Μπορείς να μου πεις. Τα είπα χτες. Πότε χθες, χάσε σήμερα εγώ σ' ακούω τώρα. Χθες τα είπα. Τι σε πρόλαβα. Τι έφτιαξες το πάω σας. Πέτο. Μέχρι σήμερα. Επαναλαμβάνω και πάλι. Επιλογές σφαλμένες μπορούν να γίνουν. Να πω κάτι. Να τελειώσω. Ναι. Επιλογές σφαλμένες μπορούν να γίνουν από όλους. Όλοι μας να κάνουμε λάθη. Ναι. Όταν όμως κάνω ένα λάθος, το ξανακάνω και εμένω σε αυτό. Σε ποιον να επιρρύψω την ευθύνη, για πες μου. Να σου πω εγώ. Η άμυνα πέρυσι μες το πήρε το ντάμπλι. Ψέματα είναι. Όχι. Το μεγάλο σου όπλο ήταν. Φέτο μας πούλησε. Δεν σε πούλησε. Είπε μας πρόδωσε. Χάλασε η άμυνα, για ποιο λόγο. Η πιο σωστή λέξη, εντάξει. Συμφωνώ. Για ποιο λόγο. Ένας... Τι να πω, τέτοιο πράγμα. Κάτσε δεν γρηγορεί. Δύο γκολ σε κάθε παιχνίδι τρώμε. Σε μένα, goal, σε μένα το λες. Στον Πορτογάλο να τα πείτε. Τέσσερα παιχνίδια, οχτώ γκολ. Είναι ψέματα. Στον Πορτογάλο να τα πείτε, όχι σε μένα. Και να πω, ήταν γκολ αριστούργημα, ρε παιδί μου. Κομμάτια να γίνει. Να πεις καλά. Βρετζάμπα γκολ, ό,τι και να πεις, συμφωνώ. Δεν ξέρω, γρηγορεί, δεν ξέρω. Τι να πω. Δεν ξέρω τώρα, κοίταξε να δεις, όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει και γκρίκια, Αυτό φοβάμαι. Φτώχεια στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Οικονομικά δεν μιλάω. Ναι. Η φτώχεια δεν είναι μόνο οικονομικό. Απλά δεν υπάρχει λόγος να φέρεις την καταστροφή εσύ σαν οπαδός, επειδή αποκλείσεις. Πρέπει να μαζέψεις όλα τα κομμάτια σου και να κάνεις αυτό που πρέπει.
Εγώ κάνω κριτική, δεν καταστροφώ. Δεν λέω για σένα, γενικότερα. Όχι, για όλο τον κόσμο. Τώρα, κοίταξε. Μου έχεις βάλει, ας άκουσα από την αρχή, να κλήρωσε η στήρια, έτσι. Ναι. Με ποια όρεξη δεν εγώ να πάρω τηλέφωνο και να πάω... Βγήκαν 14. Μπράβο τους, χαλάνε τους. Γιατί να μην πάνε, φίλε. Τι να πω, τι να πω. Για, θα δούμε πόσο κόσμο θα έχει γίνει. Πότε παίζουμε Κυριακή, ε. Κυριακή παίζουμε, ναι. 7 η ώρα, 10 λάθος. Γεια. Παρακαλώ. Έλα, Γρηγόρη. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα από την Φραγκφούρτη. Τι κάνεις. Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Υγεία. Συγχαρητήρια για την πρόκριση με, με το Στρασβούργο. Μπαλάρα παίξανε τα παλικάρια και καλά. Και με παίκτη λιγότερο, ε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήταν το παιχνίδι το θέλανε, γιατί είναι και τα φράγκα τώρα εκεί, εντάξει. Βασικά φύγανε δύο παίκτες από πέρσι, αλλά... δεν είναι μόνο οι δύο που φύγανε, γενικά το σέρβικο λόμπι θέλουν να φύγουν και οι υπόλοιποι. Οι εικόνες της ομάδας δεν είναι τα καλή στα πρώτα παιχνίδια. Άσχετα αν κέρδισε την πρώτη αγωνιστική, από τη Λειψία χάσε πιο εύκολα από ό,τι φαίνεται το 2-1. Γρηγόρη, γνωρίζει το ποδόσφαιρο. Αυτά θέλουν όλα υπομονή, είναι ακόμα αρχή. Καλή ώρα, πάω ξύσιμε. Καλή ώρα σαν και εμάς. Είναι λυπηρό το γεγονός. Εντάξει, δεν είναι καταστροφή αυτά που λένε. Για μένα φταίνε πολλά πράγματα. Ο καθένας λέει τη γνώμη του και... Εννοείται, ρε φίλε, ναι. Ναι, αλλά βλέπω ότι ο Γιωργάκης πληρώνει τα δικά του λάθη. Με την έννοια... Ο γιος του Αβίδη. Ναι, ναι. Με την έννοια των μεταγραφών για μένα. Βασικά η ομάδα περίπου είναι η ίδια, Γρηγόρη. Εντάξει. Δεν έχουν αλλάξει πολλά. Και έπαιξε και μπάλα, τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι χρειαζόμαστε... Μπάλα παίζεις. Δεν είπε κανείς ότι δεν παίζεις μπάλα. Έτσι, έτσι. Το θέμα είναι ότι είχες κάποια προνόμια, είχες κάποια ατού. Έτσι. Και μετά ατού αυτά πορεύεσαι. Κοίταξε. Τα 4 εκατομμύρια που έδωσες για τον Φέστονα. Προπονητή. Το Φερέιρα. Όχι τον προπονητή. Για τον Χαφ, τον Φέστονα. Για τον Αλσίδη. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν ήταν πολλά τα λεφτά και έχω την εντύπωση ότι ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ. Είχες Κανιάκη, είχες και τον το Ρώσο που τα ήξερες τα χαρτιά σου. Θα πλέρωνες εκεί τα λεφτά και θα κρατούσες. Και αν θα ήθελε να κάνεις κάτι παραπάνω, θα έφερες και κάτι ακόμα. Δεν κινηθήκανε καλά, για μένα έγινε ολόκληρη ιστορία αυτό. Δηλαδή είναι παραμύθι αυτό τώρα με τις μεταγραφές, κούρασε όλο τον κόσμο. Για ανθρώπους που γνωρίζουν ποδοσφαιρικά, θέλω να πω. Και έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε φέτος, δεν θα έχουμε ας πούμε τα περσινά, θα έχουμε μια καλή ομάδα βασικά. Αλλά δεν θα έχουμε τα περσινά γιατί ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε πολύ. Εμένα μου άρεσε, τον είδα τον Ολυμπιακό στα παιχνίδια. Και χωρίς μεταγραφές, οι οποίες φαινόταν από πέρα από του Βαλμποενά, που είναι μεγάλο σε ηλικία. Έτσι ακριβώς. Παίζανε τα παιχνίδια, ξέραν τι θέλανε μες στο τέτοιο, pressing πάνω κάτω, η ομάδα κεντούσε. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το παιχνίδι με την Πλτζέν στην Τσεχία, στα άλλα ήταν σοβαρό, όχι και γίνεται κακός. Απλά και αν δεν είχε το Σάρ θα είχε φάει γκολ. Στα υπόλοιπα ήταν σοβαρός. Ναι. Έτσι ακριβώς, αλλά θα το βλέπουμε σφαιρικά. Εγώ έτσι το βλέπω. Σφαιρικά θα είσαι κάποια παιχνίδια που δεν θα σου πω. Τώρα αυτό το γκολ που φάγαμε τώρα μέσα στην Σλόβαν. Όχι, ρε γαμώτο. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί τα χθεσινά. Τα χθεσινά. Δηλαδή, δεν είναι φθηνά. Εντάξει, και τα χθεσινά γιατί και με τον Άγιαξ στην Τούμπα που φάγαμε. Δηλαδή μπορεί να. Δηλαδή, είναι κρύα γκολ και αυτό είναι απόρρια το ότι άλλαξε η αμυντική σου συμπεριφορά. Όχι τα πρόσωπα. Ναι, να πω δύο τελευταία και να κλείσω. Κοίταξε να δεις τώρα. Τα γκολ θα μπουν και από λάθος, εντάξει, γίνονται και αυτά. Τώρα τα χθεσινά, εκεί στο πρώτο γκολ. Γι' αυτό οι ομάδες οι μεγάλες έχουν εκεί, έχουν τα στόπερ, έχουν τα χαβ, δεν αφήνουν εκεί πέρα να χάσουν. Βγαίνεις, κάνεις φάουλ, δεν τον αφήνει να σουτάρει. Okay, εντάξει. Έτσι ακριβώς. Στο δεύτερο γκολ, κοίταξε σε τι απόσταση είναι. Κόρνερ γίνεται, ρε γαμό. Δεν παίρνει ο καθένας ένα παίχτη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό το μαθαίνεις δηλαδή από μικρός. Κοίταξε πόσο ελεύθερος ήταν εκεί. Εκεί θα ακούσει ότι κάνουν ζώνη και δεν είναι μαντουμάν και θα πηδηχτείς από το παράθυρο. Ρε Γρηγόρη, Κόρνερ, παίρνεις ένα παίχτη, ο καθένας παίρνει ένα παίχτη. Δεν είσαι τρία μέτρα. Όχι, αν το πω εγώ δεν θα ισχύει, άστο. Τέλος πάω. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Και εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, οι νικητές που θα δούνε ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Τραχανέλης Γιώργος. Σβεντζίδης Ιωακήμ. Ανδρέας Μαλούκας. Βασίλης Παπαδόπουλος. Κατσάκης Ιωάννης.
6936 τελειώνει σε 037. Δεν έχει ονοματεπώνυμο. Δευλιώτης Τριαδάφυλλος. Σαβαΐδου Βίκη. Αστέργιος Κούκος. Και μάλιστα λέει δεν έχω κερδίσει ποτέ. Να που κέρδισες. Καραδόμνας Ιωάννης. Κοσμίδης Παναγιώτης. Σεργίνης Παναγιώτης. Ξανθόπουλος Θοδωρίς. Και Χατζιαβραμίδης Ιωάννης. Εσείς 14 θα πάτε να δείτε ΠΑΟΚ Πανιώνιος την Κυριακή στις 7 στην Τούμπα. Ακολουθεί ο Αχίλλος Έξαρχος, ο οποίος θα εκφωνήσει τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά Δημήτρης Κανελάκης, Τάνια Δήμου και Κωνσταντίνος Γιαλαμάς με το τρίτο ημίχρονο, με πολλά ενδιαφέροντα πιστεύω, μετά τα όσα διαδραματίστηκαν χθες από την και από τον ΠΑΟΚ και από τα υπόλοιπα τα οποία γίνανε στην Ευρώπη. Να είστε καλά, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτο Θεός, τα λέμε Δευτέρα.